Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε διπλή επιφυλακή παραμένει η πολιτική προστασία από τη μία καθώς συνεχίζεται το θέμα με την έξαρση του κορονοϊού και από την άλλη βεβαίως βρίσκεται εν αναμονή των καιρικών φαινομένων που θα φέρει ο Ιαννός, μία αλλαγή του καιρού η οποία αναμένεται να μην επηρεάσει μεγάλο ποσοστό την περιοχή μας πέρα από μία πτώση θερμοκρασίας, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα πιθανώς να προκαλέσει και προβλήματα. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο με μία σημερινή δήλωση, ένα απόσπασμα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα και επιστρέφουμε. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα μας εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα από τις περισσότερες χώρες στη μάχη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, στις 15 Σεπτεμβρίου βρισκόμασταν στην 124η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 3.817, ο εθνικός μέσος όρος είναι 1.319, δηλαδή τρεις φορές μικρότερος από το διεθνή μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, βρισκόμαστε στην 110η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 120,6, ο εθνικός μέσος όρος είναι 30, δηλαδή τέσσερις φορές μικρότερος. Αυτή την επιτυχία, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, που δεν θα είναι άλλη από το εμβόλιο ή μια τελείως αποτελεσματική θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι ορισμένες περιοχές της πατρίδας μας βρίσκονται ήδη στο πορτοκαλί και οφείλουμε να κινηθούμε πριν να ανάψει το κόκκινο. Ανάμεσά τους και η περιφέρεια Αττικής, που βρίσκεται σήμερα μεταξύ μέτριου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου. Εμφανίζει καθημερινά περίπου 3 κρούσματα στις 100.000 κατοίκους, γεγονός που την κατατάσσει στο μέτριο επίπεδο κινδύνου. Εμφανίζει όμως και αυξημένη επιβάρυνση στις κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, καθώς 2 στις 3 περίπου είναι κατελημένες, γεγονός που την κατατάσσει στον υψηλό κίνδυνο. Η επιδείνωση αυτή οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να προχωρήσει, ακούγοντας τις συζητήσεις των ειδικών, στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την Αττική. Χρειάζεται όμως να συμπράξουμε όλοι απέναντι στον κοινό εχθρό. Χρειάζεται να τηρούμε τις συστάσεις των ειδικών προκειμένου να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να μην χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Χρειάζεται να δείξουμε υπομονή και επιμονή μέχρι να φτάσουμε στον εμβολιασμό μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας, είναι δυναμικό και εξελίσσεται. Αυτά λοιπόν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο κύριος Πέτσας. Ερχόμαστε τώρα στο στούντιο. Μαζί μου είναι ο Κώστας Μαυρίδης. Κώστα, τις τελευταίες ώρες από την Δευτέρα και έπειτα η προσοχή των ειδικών της πολιτικής προστασίας και του ΕΟΔΗ έχει στραφεί προς τα σχολεία. Είναι ένα στίχημα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο η ομαλή λειτουργία τους. Προβλήματα προέκυψαν και στην πορεία, καθώς κάποια σχολεία έκλεισαν λόγω κρουσμάτων. Υπήρξε το μεγάλο θέμα με τις μάσκες. Θα έχουμε ενημέρωση το θέμα σε πολύ λίγο. Υπήρχε όμως και ένα θέμα στην Πτολεμαϊδα για ένα κρούσμα σε προσωπικό του σχολείου. Τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η πραγματικότητα αυτής της είδησης για να καθησυχάσουμε και τους γονείς των παιδιών. Έτσι. Πράγματι έτσι είναι. Υπάρχει ένα περιστατικό στο ένα το δημοτικό σχολείο. Καταγράφηκε πριν το πρώτο κουδούνι, πριν τον αγιασμό. Μιλάμε για μια δασκάλα εκπαιδευτικό, αλλά η πρόσληψή της έγινε ως βοηθητικό προσωπικό για να προσέχει ένα από τους μαθητές που είναι με ειδικές ανάγκες. Αυτή λοιπόν συμμετείχε στο γνωστό γάμο σε χωριό της περιοχής της Εορδέας που συνέβη το προηγούμενο δεκαήμερο και λίγο πριν αναλάβει η υπηρεσία, προσερχόμενη στο σχολείο, δήλωσε ότι έχει συμπτώματα και έκανε τεστ. Χθες λοιπόν είχαμε το αποτέλεσμα του τεστ, είναι θετική, βρίσκεται σε καραντίνα, σε κατοίκον περιορισμό, όλα κυλάνε ομαλά για την υγεία της και βεβαίως θέλω να πω ότι το σχολείο έχει κάνει προληπτική απολίμανση. Mm-hmm. Οι εκπαιδευτικοί έτσι κι αλλιώς είχαν πάρει τα μέτρα σε κλειστούς χώρους, χρησιμοποιούσαν τη μάσκα, άρα οι όποιες επαφές ήταν προστατευόμενες.
Αναμένεται... Η σημαντικότερη είδηση, Κώστα, είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε καμία επαφή με το προσωπικό με τους μαθητές, από το πρώτο κουδούνι και μετά. Δεν είχε καμία επαφή με τους μαθητές. Ήταν από τις 9 Σεπτεμβρίου σε καραντίνα. Όλα είχαν γίνει γνωστά πριν το πρώτο κουδούνι, πριν τον αγιασμό. Τι γίνεται με τις μάσκες, μεγάλη πολιτική κουβέντα και όχι μόνο είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό για τα λάθη και τις αστοχίες. Την στάση της ΚΕΔ δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, την έχεις εσύ όμως. Τι ακριβώς είναι? Ναι, νομίζω ότι πια είναι κόντρα. Δεν είναι απλή διαφωνία. Είναι κόντρα μεταξύ ΚΕΔ και κυβέρνησης για το ποιος ευθύνεται. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπήρξε λάθος και αστοχία στην παραγγελία. Υπήρχε λάθος στις προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις των μασκών στα σχολεία. Αποτέλεσμα ήταν αυτά τα τραγελαφικά που έφτασαν να γίνονται και ανέκδοτα με μάσκες που μπορούν να φορεθούν και σαν σκουφί ή να καλύψουν όλο το πρόσωπο. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό, συγκεκριμένα στο Open TV, απάντησε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων έγκαιρα είπε στους αρμοδίους ότι οι διαστάσεις περιγράφουν μεγάλη μάσκα και αυτή είναι περισσότερο μεγάλη από όσο πρέπει, όμως δεν κατονόμασε και περιμένει να αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την πολιτική ευθύνη, απειλώντας ότι ενδεχομένως να προσφύγει και να κατονομάσει τους υπευθύνους που τελικά φταίνε και όχι η ΚΕΔΕ που, όπως είπε, απλά τήρησε τους όρους του διαγωνισμού. Κώστα, επειδή ο Δήμαρχος Τρικιών είχε κάνει την χαρά και την τιμή στο κανάλι μας να τον φιλοξενήσουμε και να μας κάνει δηλώσει το θέμα αυτό πριν από καιρό, τότε είχε εμφανιστεί αισιόδοξος, αν θα θυμάσαι και εσύ, για το ότι θα γίνουν όλα σωστά, αν και του είχαμε θέσει το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος του πιεστικού. Από ό,τι φαίνεται, τελικά το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ήταν επαρκές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνουν αυτά τα λάθη από το κουδούνι. Και να μην έχουμε όλη την προμήθεια στις μάσκες και μόνο την πρώτη δόση. Έτσι ακριβώς. Κάποιοι Δήμοι έβαλαν και πλάτη μόνοι τους. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Βγάλαμε μια ανακοίνωση προκειμένου να ζητήσουμε από αυτούς οι οποίοι μας στείλανε τις προδιαγραφές να πούνε την αλήθεια για την παρεξήγηση ή ότι άλλο οι ίδιοι νομίζουν ότι έχει γίνει. Το να μεταγγελίουν ευθύνες με δηλώσεις όπως αυτές που είδα προχθές προς την ΚΕΔΕ για αυτό το κομμάτι, νομίζω πως είναι άδικο. Θα έπρεπε να μας κατηγορήσουν για οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαδικασία, όπως είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, δηλαδή αν δεν τρέξαμε τον διαγωνισμό σωστά. Αν υπήρξαν γκρίζες ζώνες στο διαγωνισμό μας, αν δεν παραδώσαμε τις μάσκες, ναι, για όλα αυτά θα φταίγαμε. Για τις προδιαγραφές όμως που ήταν αποκλειστική και μόνη ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, δεν μπορούμε να δεχτούμε ευθύνες. Τώρα έχω δύο παιδιά 10 ετών, που είναι η πιο ας πούμε, κομβική ηλικία για το ζήτημα των μάσκων, που είναι τα πρώτα που θα πέραν τη μεγάλη μάσκα. Δεν είχαμε δει μόνο σε αυτή τη φάση. Το είχαμε δει νωρίτερα. Και ενημερώσαμε τους υπευθύνους ότι αυτές οι μάσκες είναι μεγάλες. Ποιους αυτά... ενημερώσατε λοιπόν, κύριε Παπαστεργίου, ποιους ενημερώσατε? Αυτούς που θα πρέπει να βγουν να πούνε ότι είναι ενήμεροι. Ότι αυτές οι μάσκες είναι μεγάλες, παρόλα αυτά, παρά και τις κουβέντες που γίνανε για τις διαστάσεις, που ήταν το μόνο που θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε υπόψη, και όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα που δεν μπορούμε να ξέρουμε για την πυκνότητα κλπ. Οι προγραφές που τελικά πήραμε ήταν αυτές που ακριβώς δημοπρατήσαμε. Λοιπόν, Κώστα, είπαμε στην αρχή του δελτίου ότι βρίσκεται η χώρα εν αναμονή ενός κύματος κακοκαιρίας. Το κατά πόσο θα επηρεάσει τη Δυτική Μακεδονία το κύμα αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εμείς θα το γνωρίζει ο ειδικός μας, ο συνεργάτης, ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο πρόεδρος καιρού του ΦΛΑΣ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή και μάλιστα κάποιες περιοχές της χώρας είναι σε απόλυτη προετοιμασία για ένα πολύ ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Για τη δική μας περιοχή τι μπορούμε να πούμε? Πράγματι, θα έλεγα ότι η ανακοίνωση η οποία έχει εκδώσει η πολιτική προστασία απευθυνόμενη στις περιφέρειες της χώρας αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λάβουν οι πολίτες στις περιοχές αυτές λόγω των έντονων και ισχυρών καιρικών φαινομένων. Στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, θα πάρουμε πολύ μικρή γεύση από αλλαγή του καιρού, κυρίως στο δεύτερο μισό της Παρασκευής, όπως άλλωστε θα αναφερθώ και στο σημερινό δελτίο καιρού, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και κάποια πρόσκαιρη τοπική μπόρα χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Αυτή θα είναι η αλλαγή του καιρού και γενικά η αύξηση των ορών συννεφιάς που θα επικρατήσουν αύριο Παρασκευή με μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Βέβαια δεν θα είναι η ίδια η εικόνα. Σε περιοχές κυρίως της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, αρκετά μεγάλου μέρους της Στερεάς αλλά και τμήματος της Θεσσαλίας
όπου εκεί θα έχουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες και μάλιστα με διάρκεια. Επίσης θα έχουμε σε πολλές περιοχές και όχι με τοπικό χαρακτήρα αλλά με γενικευμένο χαρακτήρα ισχυρούς ανέμους. Δεν μιλάμε δηλαδή και για κάποια τοπικά και μεμονωμένα μπουρίνια, αλλά μιλάμε για συνεχόμενες ρηπές ανέμου σε υψηλή ένταση. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη αυτό ως γεγονός, διότι θα δημιουργήσει προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις. Δεν είναι καθόλου υπερβολική ανακοίνωση η οποία εξέδωσε η πολιτική προστασία σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των μετακινήσεων, ναι. Καθώς επίσης και να ληφθεί υπόψη ότι πολλές περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς στις πλημμύρες, δηλαδή κοντά σε ρέματα ή σε πεδιάδες ή σε χαμηλά υψόμετρα, και όσες κατοικίες βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, όπως άκουσα νωρίτερα από τον κύριο Χαρδαλιά, θα πρέπει να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βρίσκονται σε μεγαλύτερα ύψη από το έδαφος για να αποφευθούν συνθήκες και εικόνες αντίστοιχες και όμοιες με αυτές που είδαμε στην Εύβοια πριν περίπου ένα μήνα. Ναι. Στην περιοχή μας λοιπόν, όπως τόνισα νωρίτερα, δεν αναμένονται αυτής της έντασης φαινόμενα. Θα έχουμε κάποια λίγα τοπικά πρόσκαιρα φαινόμενα, όπως θα δείτε και στο σημερινό δελτίο καιρού αύριο Παρασκευή σε ορισμένες περιοχές. Θα αναφερθώ εκτενώς στο σημερινό δελτίο καιρού και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Χρειάζεται όμως προσοχή, κυρίως για όσους αποφασίζουν να μετακινηθούν προς τα νότια της χώρας. Ακριβώς, ακριβώς. Ιόνιο, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Σιθάκη, Αχαΐα, Ετωλοακαρνανία, Ηλία είναι οι περιοχές που βρίσκονται στο πρώτο level, δηλαδή σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Θα ακολουθήσουν Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, τμήμα της Αργολίδας και της Κορινθίας και σε τρίτο βαθμό τμήματα της υπόλοιπης στερεάς Ελλάδας, μάλιστα, έως και να εξασθενήσει αυτό το βαρομετρικό σύστημα προς περιοχές του Αιγαίου, η οποία πορεία του ακόμα δεν έχει διευθετηθεί από τα μοντέλα. Mm-hmm. Επειδή έχουμε να κάνουμε με μια τροπική ύφεση καταιγίδα, τα χαρακτηριστικά και η πορεία του διαμορφώνονται συνεχώς από τα αποθέματα θερμότητας που έχει το ζεστό αυτή την εποχή Ιόνιο και Μεσόγειο θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η εμφάνιση τέτοιων συστημάτων, τα οποία δεν τα συναντάμε στο παρελθόν ή αν τα συναντάμε έχουν πολύ μεγάλες περιόδους επανεμφάνισης, δηλαδή έχουμε χρόνια να δούμε κάτι αντίστοιχο, αλλά αυτό που δείχνουν τα πράγματα έως στιγμής είναι ότι όσο περνάει ο καιρός ολοένα και εμφανίζονται πιο τακτικά τέτοιου είδους συστήματα, τα οποία φέρουν χαρακτηριστικά ανάλογης φύσεως κυκλώνων της Κεντρικής Αμερικής, δηλαδή οι λεγόμενοι τυφώνες, ναι, είναι πράγματα τα οποία δεν τα συναντάμε στην περιοχή μας. Τώρα μιλάμε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επίπεδου 1 έντασης σε ορισμένες περιοχές, μιας και αναμένονται ρηπές ανέμου, οι οποίες θα πνέουν σταθερά κοντά στα 100, 120 έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και δεν έχουμε και εμπειρία ούτε ως πολίτες, ούτε ως πολιτική προστασία σε τέτοια φαινόμενα για να τα αντιμετωπίσουμε, Γιώργο. Γι' αυτό χρειάζεται διπλή προσοχή, έτσι. Σαφώς. Πολύ σωστά το έθεσες, Βαγγέλη. Δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία, αλλά νομίζω ότι οι ειδικοί που δίνουν αυτές τις εκτιμήσεις θα πρέπει να λαμβάνει ο πολίτης υπόψη τα όσα αναφέρουν και επίσης όσοι κυρίως είναι η δουλειά τους τέτοια και μετακινούνται, ειδικά σε αυτές τις περιοχές και έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μας ακούνε, να είναι ενήμεροι, ναι, από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα μέτρα που θα ληφθούν, γιατί εκτιμώ ότι αύριο θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα μέτρα που τυχόν ληφθούν την τελευταία στιγμή, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με συνθήκες δύσκολες. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αν μπορώ να προσθέσω δύο πληροφορίες. Μία είναι ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τις νυχτερινές ώρες αργά το βράδυ σήμερα θα εκδοθεί το γνωστό μήνυμα alert που στέλνεται στα κινητά τηλέφωνα στις περιοχές αυτές, στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, και αύριο σε αυτές τις περιοχές που πλήττονται ως πρώτες από αυτό
το κύμα κακοκαιρίας, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο για τις δημόσιες υπηρεσίες. Και στην περίπτωση αυτή, η ατομική ευθύνη μπαίνει μπροστά από την πολιτική προστασία, σαν προτεραιότητα και σαν ζητούμενο για την ασφάλεια όλων. Μια ατομική ευθύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι ένα ζητούμενο για τον Έλληνα. Δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα στο μέτωπο του κορονοϊού, συνεχίζονται τα πολλαπλά κρούσματα και πλέον έχει μπει στο τραπέζι τη συζήτηση τουλάχιστον στα παράθυρα. Δεν ξέρω αν οι επιστήμονες το έχουν βάλει στην φαρέτρα τους πλέον σαν εργαλείο, το ενδεχόμενο ενός lockdown είτε ήπιας είτε άμεσης και πιο γενικευμένης εφαρμογής. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Τσεβεκίδη, ιατρός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ανησυχούμε αυτά που ακούμε, φαντάζομαι και εσείς περισσότερο από εμάς. Το ζητούμενο είναι η κατάσταση πριν από λίγο καιρό, σε δική μας κουβέντα που είχαμε πάλι μαζί, λέγαμε ότι είναι ελεγχόμενη οριακά. Πλέον κινδυνεύουμε να χάσουμε τον έλεγχο. Τι πιστεύετε? Αυτό, αν θα το λέτε συνολικά για τη χώρα. Για τη χώρα, βεβαίως. Για τη χώρα φαίνονται, υπάρχουν δυστυχώς σημάδια ότι ο έλεγχος πάει να χαθεί. Κυρίως κεντρικά στην Αθήνα, στην Αττική δηλαδή, όπου βλέπετε ότι συνέχεια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, κάπου υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία και στην επιβλάπηση, αλλά και στον περιορισμό της διάδοσης του ιού. Υπάρχουν διάφορα προβλεπτικά μοντέλα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες και φαντάζομαι ότι γίνατε κι εσείς, όπως και οι τηλεθεατές κοινωνοί, τα οποία βλέπουν για χιλιάδες κρούσματα σε μία μέρα, για πάνω από 1.000 κρούσματα σε μία μέρα. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πραγματικά μας ανησυχεί, γιατί ξέρετε ότι οι δομές υγείας παντού, όχι μόνο στη χώρα, έχουν κάποια συγκεκριμένα όρια που μπορούν να αντέξουν. Πέρα από ένα συγκεκριμένο αριθμό, δυστυχώς δεν μπορεί να αντέξει κανένα σύστημα. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μας ανησυχεί και μας, αν θέλετε να σας πω, μας έχει σε μια αυξημένη ετοιμότητα όλους μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Άκουσα σήμερα το πρωί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι μία στις, να το πω σωστά, δύο στις τρεις μονάδες συντατικής θεραπείας είναι καλυμμένες, δηλαδή τα κρεβάτια, οι κλίνες. Αυξάνεται δραματικά αυτός ο αριθμός. Μας ανησυχεί αυτό το νούμερο και νομίζω είναι σίγουρα από τα κορυφαία που μας ανησυχούν. Σίγουρα. Μην ξεχνάτε, κύριε Μαυρίδη, ότι υπήρχαν κάποιες εικόνες, οι οποίες νομίζω αν θα ανατρέξουμε, και είναι πρόσφατο παρελθόντος, τον Απρίλιο, σε χώρες γειτονικές όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, όπου δεν υπήρχαν καν ράντζα. Λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν στο πάτωμα. Και έμπαινε στην δεν τη ζήσαμε και ελπίζω να μην τη ζήσουμε ποτέ. Έτσι, να μην φτάσουμε δηλαδή σε ένα τέτοιο σημείο. Και μιλούμε και για χώρες που είχαν. Μπορεί να αντιμετωπίσουν. Και μιλούμε και για χώρες που είχαν καλύτερα εξοπλισμένο σύστημα από ό,τι εμείς. Και έφτανε στην τραγική θέση ο γιατρός να επιλέξει ποιον θα βάλει στην μονάδα. Έτσι ακριβώς. Για την Κοζάνη, ποια είναι η εικόνα που μπορούμε να μεταφέρουμε για τον νομό? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κρούσματα, ο ιός κυκλοφορεί. Θα πρέπει να έχουμε μια συγκρατημένη, αν θέλετε, να είμαστε ψύχρεμοι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να ακολουθούμε τους κανόνες, οι οποίους δυστυχώς ακόμα και σήμερα, λοιπόν, τους φιλοειπωμένους κανόνες δεν τους ακολουθούμε. Όσο λοιπόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις πια είναι επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο, και θα πρέπει να μεταβάλουμε τη στάση μας και τη θέση μας πάνω σε αυτές. Όσο δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, τόσο λοιπόν θα κινδυνεύουμε περισσότερα και μετά θα αναζητούμε και τα ρέστα, βέβαια, λέγοντας ότι και τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ποιοι φταίνε. Κάποιοι άλλοι φταίνε και όχι εμείς, μέσα σε εισαγωγικά που σε έναν βαθμό δεν προστατευτήκαμε, δεν βάλαμε και τον εαυτό μας, δεν είχαμε την κατάλληλη συμπεριφορά. Λέγατε πριν από λίγες ημέρες ότι θα ξεκινήσετε σαν ιατρικός σύλλογος και μια εκστρατεία ενημέρωση στα σχολεία. Αυτό έχει δρομολογηθεί? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μόλις τώρα τελείωσε, γι' αυτό με βλέπετε και είμαι και λίγο κουρασμένος, τελείωσε η τηλεδιάσκεψη η οποία κάναμε με τη δευτεροβάθμια ως ιατρικός σύλλογος, και ευχαριστούμε πολύ τη δευτεροβάθμια και την κυρία Παπαδοπούλου που μας κάλεσε και σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια Κοζάνης κάναμε αυτή τη τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Καζάκο και την κυρία Κουτσιμανή.
Ενημερώσαμε τους, τους καθηγητές γυμνασίων και λυκείων της περιοχής μας, απαντήσαμε σε ερωτήσεις και προσπαθήσαμε να δώσουμε το στίγμα και της μάσκας και της σωστής εφαρμογής, αλλά και των αποστάσεων και των μέτρων των οποίων πρέπει να λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας στην σχολική χρονιά που διανύουν. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, αντίστοιχες εκδηλώσεις έγιναν πρώτα με τους νηπιαγωγούς και αμέσως μετά με τους δασκάλους, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπου σε σχέση, πάντοτε με συνεργασία με την πρωτοβάθμια, και εκεί πέρα πάλι απαντήθηκαν πολλές ερωτήσεις. Εκεί μάλιστα μπορώ να σας πω ότι οι ερωτήσεις και το τέτοιο ήταν πιο μεγάλο, γιατί ξέρετε, στις μικρότερες ηλικίες υπάρχουν και διαφορετικές γνώμες και υπάρχουν και διάφορα πράγματα που θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν. Νομίζω όμως ότι με τον κύριο Ρωμιόπουλο που έγιναν αυτές οι δύο συναντήσεις δόθηκαν κατάλληλες απαντήσεις και εξηγήσεις, οι οποίες έπρεπε να δοθούν. Τώρα, γιατρέ, θέλω να ρωτήσω, επειδή πέφτει η θερμοκρασία, το πρώτο κύμα θα το αισθανθούμε αυτές τις μέρες και έρχεται φθινόπωρο και εν ώψη και του χειμώνα, θα αρχίσουν οι ιώσεις, η γρήπη, η γνωστή. Αυτό μας κάνει πιο ευάλωτους, μας κάνει σε πιο δύσκολη θέση απέναντι στον κορονοϊό. Κοιτάξτε, σίγουρα αυξάνει την μεταδοτικότητα και την επιθετικότητα του κορονοϊού. Η υγρασία, η πιο χαμηλή θερμοκρασία. Από την άλλη μεριά όμως, εκείνο το οποίο δημιουργεί σε εμάς τους υγειονομικούς, το πρόβλημα είναι ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλες ιώσεις, οι οποίες δεν είναι κορονοϊός, ναι, όπως η απλή γρήπη, και η εποχιακή δηλαδή, για την οποία δυστυχώς δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό το άτομο έχει το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν δεν υπάρχει τεστ, που να είσαι σίγουρος ότι αυτό δεν είναι το ένα ή είναι το άλλο. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι φέτος θα πρέπει ακόμα και αυτοί οι συνάνθρωποι μας που δεν είχαν πιστεί και δεν είχαν εμβολιαστεί έναντι της γρήπης να το κάνουν, και αυτή είναι μια μεγάλη επίσης εκστρατεία την οποία την ξεκινήσαμε όχι τώρα αλλά από αρχές Ιουνίου σε συνεργασία με τους άλλους δύο επιστημονικούς συλλόγους υγείας, εννοώ τον Ιατρικό και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης και με την Αντιπεριφέρεια Υγείας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ετοιμάζουμε μια σειρά και κλάδια και δράσεις ούτως ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο και να προτρέψουμε να γίνει τουλάχιστον εμβολιασμός και να προφυλακτούμε από αυτή τη γρήπη, ώστε να έχουμε έναν εχθρό και όχι δύο ή τρεις να αντιμετωπίσουμε. Ο φαρμακευτικός είχε κάνει λόγο, Κώστα, είχε κάνει λόγο ο φαρμακευτικός για δυσκολίες στην προμήθεια των φαρμακών. Ναι, ποιος είναι ο χρόνος, πότε τα αναμένουμε αυτά τα εμβόλια. Και αν θα δοθεί προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες ή αν δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο βέβαια εγώ δεν είμαι καθήλυνα αρμόδιος να σας μιλήσω τι γίνεται με τα εμβόλια, πότε θα έρθουν ή πότε δεν θα έρθουν. Αυτά ο κ. Δαϊρούσης είναι εξαιρετικός συνάδελφος και ο οποίος θα μπορούσε να σας ενημερώσει και να σας πει και πιο έγκυρες πληροφορίες από μένα. Εκείνο το οποίο, ναι, σε αυτό το οποίο είπατε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο, ξεκινώντας φυσικά από τους ηλικιωμένους και αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, και σιγά σιγά να πάμε στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Ευχής έργων είναι όντως λοιπόν να εμβολιαστεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά φυσικά όπως προείπατε είναι να υπάρχουν και τα εμβόλια, έτσι, γιατί μπορεί εμείς να θελήσουμε ή να υπάρχει ζήτηση και να μην υπάρχουν τα εμβόλια, έτσι, και αυτό θα είναι ένα πράγμα τραγικό, αλλά δυστυχώς αυτό ως ιατρικός σύλλογος δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Σωστό, ναι. Βεβαίως. Γιατρέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Και για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Θα θυμάσαι, Κώστα, πρώτα καημέρα μας είχε πει ο κύριος Δαϊρούς ότι υπάρχει μια δυσκολία γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες πλέον έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο εμβόλιο του κορονοϊού, στις μελέτες. Άρα έχει χάσει κομμάτι προσοχής από τις εταιρείες, η παραγωγή από το εμβόλιο της Κρήτης. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου είναι οι δικές μου πληροφορίες ότι θα είναι στις προθήκες των φαρμακείων τα εμβόλια. Ήδη στα περισσότερα φαρμακεία, για να μην πω σε όλα, έχει ανοίξει λίστα με αυτούς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο.
Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Υπάρχει μια κίνηση, ένα αίτημα την οποία προωθούν και συνδικάτα και τα εργατικά και της περιοχής για την ενίσχυση του ΙΕΚ της ΔΕΗ για την δωρεάν φίτηση σπουδαστών ως ένα ακόμα ανταποδοτικό έργο στην προσπάθεια μείωση των προβλημάτων από την απολιγνητοποίηση. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος της επαφής που θα έχουμε τώρα με τον κύριο Αδάμ, τον πρόεδρο του κήτου της Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Αδάμ. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Δεν έχω εικόνα. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος και ο Κώστας Μαυρίδης είμαστε. Είναι στο πάνελ μαζί. Εμείς οι δύο είμαστε. Οι δυο μας είμαστε. Είστε στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αδάμ. Ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας σας εκεί? Είχατε και επαφή με τον Υπουργό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σήμερα έγινε μία σύσκεψη με τον Υπουργό μετά το κάλεσμα της Περιφέρειας. Υπήρξε μία σύσκεψη εργασίας που συμμετείχαν οι βουλευτές του νομού Κοζάνης και Φλόρινας, οι δήμαρχοι Κοζάνης, Σερβίων και Φλόρινας, το εργατικό κέντρο και η εταιρεία η ΜΕΤΕ και εργαζόμενοι από την εταιρεία για το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με την ΜΕΤΕ. Mm-hmm. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ καλό κλίμα και επικοδομητικό. Όλοι συμφώνησαμε ότι η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί γιατί χρειάζεται και για το επόμενο διάστημα στην περιοχή. Εμείς ως εργατικό κέντρο κάναμε γνωστή την θέση μας στον Υπουργό ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια απλή λιγνίτη έτσι ώστε να μεταφερθούν από την αποθήκη που υπάρχει στην ΜΕΤΕ να γίνει μια αποθήκη σε έναν χώρο της ΔΕΗ έτσι ώστε η ΔΕΗ να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό τον λιγνίτη και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε διέξοδο και στην εταιρεία έτσι ώστε να συνεχίσει την απρόσκοπη λειτουργία. Γιατί θέσεις εργασίας μιλάμε? Για να μην κουράζω, ήταν ότι θα γίνει μια συζήτηση εντός της εβδομάδας που έρχεται με του Υπουργού της ΔΕΗ αλλά και της εταιρείας, έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση για να συνεχίσουν αυτοί οι εργαζόμενοι να έχουν δουλειά στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε μέχρι να ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις των εδαφών που εκεί θα μπορέσει να λειτουργήσει κάποιος, να δουλέψει κάποιος κόσμος, έτσι ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις και να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας, τι εικόνα έχουμε, ποιος είναι ο αριθμός ο πραγματικός? Είναι 38 άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο ορυχείο, αλλά υπάρχουν και γύρω-γύρω, όπως γίνεται και στην ΔΕΗ, κύριε Μαυρίδη. Mm. Η ΣΥΝΔΕΗ, όταν υπάρχουν 38 μόνιμες θέσεις εργασίας γύρω-γύρω, είναι και εργολαβικοί, είναι και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με τα φορτηγά τους, κάνουν μεταφορές. Το ίδιο πράγμα ακριβώς σε μικρότερη κλίμακα συνεχίζει και ισχύει και στο ορυχείο προσιλίου. Σωστά το λέτε, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε πολύ καλά. Με ένα φορτηγό που λειτουργεί στα ορυχεία, λειτουργούν βεζινάδικα, λειτουργούν βουκανιζατέρ, συνεργεία. Πολλοί άνθρωποι γύρω από αυτό για να το υποστηρίξουν. Είναι πολλές οι θέσεις δορυφορικές. Έχετε δίκιο. Έχει ενδιαφέρον να μας πει ο κύριος Αδάμ Κώστα και τι απάντησε ο Υπουργός, με τι έφυγαν από τη συνάντηση αυτή. Μας είπε σε μια εβδομάδα θα το ξαναδούν. Αυτό κατάλαβα. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε απάντηση. Θα γίνει μια σύσκεψη με την ΔΕΗ και με την εταιρεία, με τον Υπουργό, έτσι ώστε να δούμε τις δυνατότητες που έχει η ΔΕΗ πάνω σε αυτή την πρόταση την οποία έγινε. Να γίνουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις εκείνες έτσι ώστε να μπορέσει να συμβολαιοποιηθεί κάτι επιπλέον με την εταιρεία, έτσι ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπη λειτουργία της εταιρείας στην περιοχή μας. Τώρα φαντάζομαι όλο αυτό που σήμερα αντιμετωπίσατε είναι μια πρόγευση για το τι θα αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία στην απολιγνητοποίηση, γιατί οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση με την απολιγνητοποίηση και δεν ξέρω πώς θα βρούμε τη λύση να τις αντικαταστήσουμε, κυρία Δάμ. Ήδη αυτό συμβαίνει, κύριε Μαυρίδη. Αν δείτε, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά, τελειώνει την λειτουργία του ΑΗΣΑ Αμιντέου και του Ορυχείου Αμιντέου. Αυτές ήταν 650 θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν θα αναπληρωθούν. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν έχουν πρόβλημα όμως. Θα μεταφερθούν σε άλλους χώρους βάσης συλλογικών συμβάσεων, των οποίων έχει κάνει το συνδικάτο με την εταιρεία, αλλά δημιουργείται το πρόβλημα στους εργαζόμενους που ήταν γύρω-γύρω από την ΔΕΗ. Παραδείγματος χάρη στους εργολαβικούς στα 8 μήνα σε αυτούς.
αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην εταιρεία σήμερα σταματάνε να εργάζονται. Και αυτός ο αριθμός είναι κοντά στους 800 ανθρώπους οι οποίοι ήταν με δίμηνες και οκτάμηνες συμβάσεις και γύρω στους 1000 ανθρώπους οι οποίοι ήταν γύρω-γύρω πάλι από αυτούς εργολαδικοί, η οποία η δραστηριότητα έχει σταματήσει και έχει τελειώσει. Και σε 10 μήνες ακριβώς το ίδιο θα γίνει και με τον ΑΕΣ Καρδιάς του χρόνου την άνοιξη. Ακριβώς και με τον ίδιο τρόπο κλείνει η περιοχή. Αυτό το οποίο ζητήσαμε ακόμα από τον Υπουργό είναι να συνεχίσει την απρόσκοπη λειτουργία του τουλάχιστον μέχρι το 2023 η Μελίτη και ο ΑΕΣ η 5 του Αγίου Δημητρίου, έτσι ώστε αυτές οι δύο μονάδες να συνεχίσουν τουλάχιστον να κρατάνε ένα ισοζύγιο λιγνίτη στην περιοχή μας για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει και η λιγνητική δραστηριότητα στην περιοχή. Γιατί και με τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν σήμερα δεν μπορούμε να βασιστούμε απόλυτα στο φυσικό αέριο. Ο λιγνίτης θα πρέπει να έχει μέρος της καύσης στην ενέργεια. Τώρα επειδή είχατε και μια ανακοίνωση σε σχέση με τις σχολές, το ΙΕΚ της ΔΕΗ, μπορεί αυτό να στηριχτεί, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει... Ποιο είναι το αίτημα, Κώστα, ποιο είναι το αίτημα. Έχει μειωμένη ζήτηση λόγω της κρίσης. Ναι, το αίτημά μας είναι, ζητάμε τη συμβολή της περιφέρειας να ζητήσει από την εταιρεία θέσεις οι οποίες θα είναι για το ΙΕΚ της ΔΕΗ. Εκεί, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε το ΙΕΚ της ΔΕΗ στην περιοχή μας. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σήμερα την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν. Η φίτησή τους θα γίνει δωρεάν. Αυτά τα κίνητρα θα μπορέσει να τα βάλει η περιφέρεια, ποιοι θα έχουν το δικαίωμα να εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγει κερδισμένη η περιοχή, κερδισμένη η κάτοικη της περιοχής. Είναι δηλαδή ένα ανταποδοτικό μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει η ΔΕΗ στην περιοχή για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έπαιρνε από τη δική μας την περιοχή. Ακούγεται εύλογο το αίτημα. Να δούμε αν θα βρει ανταπόκριση. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αδάμε. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ στη διάθεσή σας πάντα. Και εκτός από το εργατικό κέντρο, Κώστα, το προωθεί και ο Σπάρτακος και άλλα σωματεία. Θέλω όμως να το πω αυτό. Θέλω να το πω όμως αυτό. Καλό είναι το αίτημα. Μπράβο. Πολύ έτσι γρήγορα. Πρέπει. Δωρεάν, αλλά όχι μέσω του ελληνικού λαού από την περιφέρεια. Ας το κάνει η ΔΕΗ. Okay. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κιτίδη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ευχαρίστησης Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Κιτίδη. Καλησπέρα, κύριε Κριστόδηλο. Καλησπέρα και στους φίλους του Πάνης. Να αναφερθούμε σε μερικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, αλλά πρώτα από όλα, πληροφορηθήκαμε πως υπάρχει σε εξέλιξη μία δημοσκόπηση, η οποία γίνεται μέσω τηλεφώνου, να δεν κάνω λάθος, και την οποία έχει παραγγείλει η ΔΕΗ. Ποιος είναι ο σκοπός σας, τι θέλετε να επιτύχετε, τι θέλετε να μάθετε από τους πελάτες καταναλωτές σας? Ήδη από προχθές, από 15 του μήνα, και για 2 εβδομάδες θα τρέξει αυτή η δημοσκόπηση, η οποία έχει ανατεθεί σε μια εταιρεία που κάνει αυτές τις μετρήσεις, και σκοπός είναι να δούμε την ικανοποίηση των πελατών και να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες της επιχείρησης, της ΔΕΙΑΚ δηλαδή, για τα επόμενα χρονικά διαστήματα. Ανάλογη τέτοια δημοσκόπηση έγινε και το 2012, ναι, από την οποία αντλήθηκαν κάποια αποτελέσματα και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και σαν μπούσουλες για τις επόμενες δράσεις και γενικότερα για τις υπηρεσίες και την καλυτέρευση των υπηρεσιών, τις οποίες πρέπει να προσφέρει η ΔΕΙΑΚ στην Κοζάνη. Ποια ερωτήματα μπαίνουν στις συνεντεύξεις αυτές? Συζητείτε η ποιότητα νερού, να εξεταστεί το κόστος, το αν θέλει... Είναι μια σειρά από ερωτήματα, 35 τον αριθμό. Απευθύνεται σε ενήλικες, 800 κάτοικοι περίπου θα ερωτηθούν, ενήλικες άνω των 18 ετών, και αφορά την πόλη Κοζάνης και μόνο. Γιατί έχει και στοιχεία μέσα της τηλεθέρμανσης και καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να απευθυνθούμε στον ιστό, τον αστικό ιστό της πόλης, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τα αποτελέσματα. Ναι, είναι στοχευμένα τα ερωτήματα, κατανοητό, Κώστα. Τα ερωτήματα απευθύνονται πρώτα απ' όλα στην ικανοποίηση, σας είπα, των πελατών,
πώς θα βλέπανε καλύτερα τις προσφερόμενες από την ΔΕΙΑ και υπηρεσίες προς αυτούς. Αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες. Ακούμε βέβαια καθημερινά και τα στελέχη της επιχείρησης. Ακούμε, αλλά αυτό δεν φτάνει. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε και κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή τώρα έχουμε μία δυνατότητα να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τη ροή και την πίεση του νερού στα διάφορα σημεία της πόλης με καινούργιες τεχνολογίες και με μία τηλεματική όπου παρακολουθούνται αυτά όλα από την επιχείρηση, και θέλουμε ακριβώς να ενημερωθούμε από τους πολίτες αν είναι εκεί που ξεκίνησαν δηλαδή αυτά να γίνονται πιλωτικά, αν τους ικανοποιεί αυτή η ροή. Φέρετε στη λογική της εξοικονόμησης και του νερού, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την επιχείρηση και χρειάζονται αρκετή προσπάθεια για να μπορέσουμε ακριβώς να προσφέρουμε αυτά που πρέπει στην ποιότητά τους, στην ποσότητά τους και στον χρόνο αποκατάσταση των όποιων βλαβών κτλ. Όλα αυτά είναι ερωτήματα, και μέσα μάλιστα τα τελευταία βάλαμε και τα οικονομικά δεδομένα τα οποία στην περιοχή εδώ και καιρό υπάρχουν. Γνωρίζετε ότι η ανεργία, η φτώχεια τέλος πάντων στην περιοχή είναι κάτι περισσότερο από τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Και επειδή εδώ η απολυτοποίηση πιστεύουμε ότι θα μειώσει και τη δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων των συμπολιτών μας απέναντι στην επιχείρηση, ανταποδοτικά όλα αυτά θέλουμε ακριβώς να έχουμε και την ψύχρεμη γνώμη έτσι των συμπολιτών για να πορευτούμε στο επόμενο διάστημα, σχεδιάζοντας ακριβώς αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Σχεδόν ρητορικό το επόμενο ερώτημα, με γνώμονα τα όσα έχουν γίνει φέτος, εάν μπορεί ο Δήμος και η ΔΙΑΚ να εγγυηθούν την ομαλή λειτουργία της τηλεθέρμανσης για τον επόμενο χειμώνα. Επιπρόσθετα, για να είναι κοινό το ερώτημα, κύριε Κητίδη, επειδή βλέπουμε εδώ από παραέξω στην επαρχιακή οδό προς Δρέπανο να μπαίνουν καινούργιες σωλήνες, να γίνει αντικατάσταση, να υπάρχει τέλος πάντων ένα έργο. Είμαστε λιγότερο από ένα μήνα από την έναρξη της νέας θερμικής περίοδου. Θα είμαστε στην ώρα μας έτοιμοι? Αυτό το έργο που βλέπουμε, κύριε Μαυρίδη, είναι της υπηρεσίας αποχέτευσης, είναι η ροή της απορροή της χαραυγής. Δεν έχει καμία σχέση. Η τηλεθέρμανση δεν έχει προβλήματα τέτοια. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τα προβλήματά μας είναι η ματιά προς το μέλλον, δηλαδή τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει. Για φέτος δεν νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα, παρά τις όποιες αστοχίες, θα έλεγα, της ΔΕΗ, στη λογική των μονάδων που πρέπει να λειτουργήσουν για να μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη θερμική ενέργεια. Εμείς αυτό που εγγυούμαστε είναι σίγουρα ότι θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση. Η στόχευσή μας και οι αγωνίες μας είναι για τα επόμενα χρόνια, να προλάβουμε δηλαδή να μπορέσουμε να μην έχουμε κανένα διάστημα κενό, έτσι ώστε να πάμε στην καινούργια μεταβατική περίοδο που σχεδιάζουμε, με το σταθμό της Σύνθια που στην καρδιά που θα γίνει και την παροχή από εκεί της θερμικής ενέργειας, για να συνεχίσει να απολαμβάνει ο πολίτης τόσο της πόλης Κοζάνης όσο και για τις επεκτάσεις που έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε για τα επόμενα χρονικά διαστήματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κητίδη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα μείνουμε στην αναφορά που έκανε ο κύριος Κητίδης Κώστας σχετικά με τη μεταβατική περίοδο, την διαδικασία απολιγνητοποίησης, και επειδή υπάρχει αυτό το σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο και έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση σαν αντικείμενο κουβέντας, πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με την κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, επικεφαλής αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα σας, κυρία Ζεμπιλιάδου. Η οποία και σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό. Οπότε θα μας τα πει η ίδια. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη αξιολόγηση, κυρία Ζεμπιλιάδου, για το σχέδιο αυτό, εάν θεωρείτε πως μπορεί να αποτελέσει την βάση μιας κουβέντας από την οποία θα βγει ένα αποτέλεσμα, ή αν θεωρείτε πως χρειάζεται να γίνουν σημαντικότερες αλλαγές? Αυτό που είπαμε ως εισαγωγή σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή ένας τίτλος θα μπορούσε να πει, όντως δώσαμε σήμερα μια συνέντευξη τύπου και ευχαριστούμε που μας δίνει τη ευκαιρία να πούμε πάνω σε αυτήν κάποια, να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Γιατί είναι το πιο σημαντικό θέμα το σχέδιο μετάβασης που αυτή τη στιγμή απασχολεί όλη την περιφέρεια και τους ανθρώπους της.
Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι όδιν εν όρος και έτεκεν εν μην. Δηλαδή, περιμέναμε πραγματικά ένα σχέδιο, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν, που θα δομεί το μέλλον αυτής της περιφέρειας. Και αυτό που πήραμε, όπως είπαμε και στη συνέντευξη, είναι μία ταχόπλακα. Κανένα από τα μεγάλα ζητήματα που το ίδιο το σχέδιο αναφέρει ότι θα επιφέρει, τα ίδια τα μεγάλα προβλήματα που θα επιφέρει. Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση με την κυρία Ζεμπιλιάδου. Την ακούσουμε σε δευτερόλεπτα. Θα την ακούσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα την κυρία Ζεμπιλιάδου. Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι το σχέδιο αυτό των πολλών σελίδων είναι σε δημόσια διαβούλευση. Δεν έχει αρχίσει ακόμη η διαβούλευση. Σε διαβούλευση των φορέων, έτσι. Περιμένουμε να τεθεί στην πλατφόρμα. Ακόμα δεν έχει ανοίξει, δεν έχει ξεκινήσει η διαβούλευση. Mm-hmm. Υπάρχει πρόθεση αυτές τις μέρες να τεθεί σε διαβούλευση. Θα κρατήσει έχει δύο μήνες. Ζητηθεί από τους αυτοδιοικητικούς φορείς να καταθέσουν την γνώμη τους σε πρώτη φάση. Αυτό. Και μάλιστα αυτό λόγω της ταχύτητας του ζητήματος. Το λέω αυτό για να μην μπει κανένας και ψάχνει για να κάνει τις του, δεν υπάρχει ακόμη σε δημόσια διαβούλευση. Κατανοητό απόλυτα. Πάμε λοιπόν στην κουβέντα μας. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ζητήθηκαν κατευθείαν τις προτάσεις τους, αλλά δεν πρόλαβαν λόγω της ταχύτητας του αιτήματος από το Υπουργείο να τα περάσουν από περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, έτσι. Ναι, μένουν μόνο στα προηγούμενα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Που δεν υπήρχε σχέδιο. Επί της αρχής θέσης που είχε η τοπική αυτοδιοίκηση. Που νομίζω ότι θα τις εκφράσω σωστά, που όλοι στην πλειοψηφία τους λένε ότι δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα και ότι υπάρχει αγωνία για τις θέσεις που θα απολεθούν και άρα για τις θέσεις που πρέπει να αναπληρώσουν. Το αν το λένε όλοι, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ναι, μεν το λένε και οι αυτοδιοικητικοί φορείς, το έχουμε ακούσει από κόμματα αντιπολίτευσης, αλλά από το Υπουργείο στο σχέδιο μάθαμε ότι έχουμε επιτάχυνση κάποιων διαδικασιών για τη Μεγαλόπολη πρώτη αναφορά. Όμως έχουμε ενημερωθεί ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και τις δικές μας τις μονάδες σε δεύτερη φάση. Έτσι? Ναι, είναι αλήθεια ότι κάποιοι βιάζονται πάρα πολύ. Το Υπουργείο πάντως έχει σαφή τάση να μικραίνει τον χρόνο. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι και το μεγάλο αγκάθι στην κουβέντα που είναι σε εξέλιξη. Κυρία Ζεμπιλιάδου, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα επίσης. Λέγαμε αυτό λοιπόν, ότι το σχέδιο, ενώ περιμέναμε να δώσει, τουλάχιστον μας έλεγαν ότι θα δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η ανήκωστη απόφαση να κλείσουν τα εργοστάσια μέσα σε 3 χρόνια, ενώ δεν υπήρχε σχέδιο. Ήρθε λοιπόν με 1 χρόνο καθυστέρηση και φυσικά δεν απαντάει σε τίποτε. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα σχέδιο να αυτοαναιρείται. Δηλαδή ενώ στο πρώτο μέρος γίνεται μια πολύ σοβαρή παράθεση των προβλημάτων που θα δημιουργήσει η βία απολυμπητοποίηση, στο δεύτερο μέρος του σχεδίου που δεν πρέπει να δοθούν οι λύσεις για τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, ίσα ίσα που δίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αναιρείται το ίδιο το σχέδιο. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η βία απολυμπητοποίηση δεν λύνεται μέσα από αυτό το σχέδιο. Και εντοπίσαμε 12 βασικά, εν πάση περιπτώσει, ξεκινώντας από το ίδιο το χρονοδιάγραμμα. Από το σχέδιο φαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει. Και είναι πραγματικά πολύ ασάξιο πώς ενώ στα παραδείγματα που αναφέρουν από την διεθνή πρακτική για περιοχές άλλες που πέρασαν σε μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, ότι το βασικό στοιχείο για να πετύχει το σχέδιό τους ήταν ο χρόνος και μάλιστα φέρνουν σαν παράδειγμα τη Γερμανία, σαν καλή πρακτική, που σχεδιάζει 40 χρόνια για την μετάβαση, φέρνουν σαν παράδειγμα μέσα στο ίδιο το σχέδιο την Πολωνία, η οποία σχεδιάζει μέχρι το 2050, ξεκινώντας από το 1990, πώς αυτό το πράγμα μεταφράζεται στη Δυτική Μακεδονία σε 3 χρόνια. Άρα το ίδιο το σχέδιο λέει ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει και με βάση αυτό περιμένουμε να πάρουν θέση πρώτα απ' όλα ο Περιφερειάρχης και οι θεσμικοί φορείς της περιοχής. Όταν ένα σχέδιο το οποίο έχει δομηθεί από θεσμικούς φορείς οι οποίοι είναι στον τομέα τους σημαντικοί, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και η Grand Thornton που είναι σύμβουλος της ομάδας Μουσουρούλη, δίνουν αυτά τα παραδείγματα. Mm-hmm. Άρα, το ίδιο το σχέδιο λοιπόν λέει ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει. Επίσης, το ίδιο το σχέδιο λέει ότι δεν αντιμετωπίζει την ανεργία. Ενώ αναγνωρίζει ότι δημιουργούνται 25.000 θέσεις ανεργία, ότι χάνονται αυτές τις θέσεις εργασία, λέει ότι οι άμεσες και έμεσες θέσεις που δημιουργούνται δεν είναι πάνω από 11.500.
Άρα λοιπόν τι θα γίνει με τους υπόλοιπους? Και ήδη μάλιστα λέει ότι 10.000 επαγγελματίες έχουν βγει στην ανεργία. Mm-hmm. Το 2020. Αν λοιπόν η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται μέχρι το 28 που προβλέπει το σχέδιο, τότε τι σχέδιο είναι αυτό? Τι μας λέει δηλαδή, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε? Και κορονίδα της ανακοίνωσης αυτής είναι τα έργα, τα εμβληματικά έργα που παρουσιάστηκαν, τα 16 είναι στον αριθμό, Κώστα, τα οποία παρουσιάστηκαν σαν η κορυφή αυτής της προσπάθειας και για τα οποία υπάρχει η κριτική ότι ναι, μεν είναι έργα εμβληματικά όπως τα λέει, αλλά δεν θα φέρουν θέσεις εργασίας, δεν θα φέρουν επενδύσεις. Ακριβώς. Τα εμβληματικά έργα έχουν δύο προβλήματα. Το ένα από τα ίδια τα έργα αποδεικνύεται ότι δεν είναι όριμα να δώσουν απαντήσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης που θα περάσουμε μέχρι το 23, γιατί όλα θα δώσουν αποτέλεσμα μετά το 28. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει χρήμα, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος ούτε το χρήμα αυτή την περίοδο. Και όλα εξαρτώνται από το αν θα βρεθούν επενδυτές για να επενδύσουν σε αυτά τα έργα. Άρα είναι στον αέρα. Mm-hmm. Γιατί συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις δεν υπάρχουν. Άρα και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η μόνη συγκεκριμένη επένδυση που υπάρχει είναι τα φωτοβολταϊκά. Mm-hmm. Τα φωτοβολταϊκά, τα οποία δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και τα οποία δημιουργούν μόλις 400 θέσεις εργασίας, το λέει μέσα. Άρα, ενώ λοιπόν λέει όλα αυτά, απορώ πώς παρουσιάζεται σαν ένα σχέδιο που θα μας δώσει λύση για το αύριο. Και το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι ότι το πολυαναμενόμενο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, από το οποίο περιμέναμε κάποτε 1,3 και μετά νομίζαμε ότι είναι 700 εκατομμύρια, μέσα από το χρηματοδοτικό πλάνο φαίνεται ότι το ζεστό χρήμα του Ταμείου δεν είναι πάνω από 480 εκατομμύρια και για τις δύο περιοχές. Άρα, χρόνος δεν υπάρχει, χρήμα δεν υπάρχει, θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν. Πώς ζητάνε από αυτή την περιφέρεια να υιοθετήσει με διαβούλευση αυτό το σχέδιο? Τώρα, τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε? Αυτό δεν πρέπει να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν πρέπει να είναι μια κοινή απόφαση όλης της τοπικής κοινωνίας? Φυσικά. Το χειρότερο αυτό που συμβαίνει, και το λέει και το ίδιο πάλι το σχέδιο, ότι η προϋπόθεση για να πετύχει οποιοδήποτε σχέδιο τέτοιο είναι να υπάρχει μια συνένεση, μια συνεργασία. Και εδώ βλέπουμε ότι το πιο σοβαρό θέμα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την Περιφέρεια δεν έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο στη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα συζητήσουμε παντός επιστρητού εκτός από αυτό. Όταν μάλιστα έχουμε ήδη ζητήσει να γίνει έκτακτο περιφερειακό την προηγούμενη φορά για το μεταβατικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο ζήτημα σαν να προσπαθεί ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή να περάσει στα σιωπηλά αυτό το σχέδιο, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να το υπερασπιστούν. Και βέβαια εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνενέσουμε σε αυτό. Βεβαίως θα ζητήσουμε να συζητηθεί, δεν περιμένουμε όμως πολλά από αυτή τη συζήτηση. Όταν κάποιος δεν το φέρνει καν για συζήτηση ένα θέμα, είναι προφανές ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς λοιπόν αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να έρθουμε σε επαφή με τις συλλογικότητες εκείνες και τους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι ήδη έχουν αντιδράσει στο χρονοδιάγραμμα και στα προβλήματα που δημιουργούνται το επόμενο διάστημα, και θα ζητήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο αντιμετώπισης. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα σταματήσουμε να καταθέτουμε και προτάσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι εμείς δεν κάνουμε μόνο κριτική στο σχέδιο, καταθέτουμε και προτάσεις και το κάνουμε από την αρχή. Το ένα φυσικά είναι ότι δεν βγαίνει ο χρόνος, αλλά από την άλλη δεν είδαμε σε αυτό το σχέδιο να υπάρχουν και τρεις άμεσες δράσεις, ότι μέχρι το 23 που κλείνουν τα εργοστάσια και επειδή ήδη δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις ανεργίας, να δίνουν δύο πακέτα που να δημιουργούν μια κίνηση οικονομικής συμπεριφέρειας. Άμεσης εφαρμογής. Είτε θα ήταν το πρόγραμμα αυτό για τις επιχειρήσεις που τρέχει στην Κεντρική Μακεδονία και τους επιχορηγεί λόγω του COVID, έχει γίνει αυτή η τροποποίηση στο καθεστώς ενίσχυσης, να μπορούν να τους χρηματοδοτεί με κοινοτικό χρήμα και από το ΕΣΠΑ το δικό μας το κόστος λειτουργίας τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ζήσουν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ούτε αυτό έχουν υιοθετήσει. Την ίδια ώρα, κυρία Ζεμπιλιάδου, βλέπουμε διορισμούς διευθυντών. Και αυτό είναι δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο περί αυτού. Ναι, είναι
και αυτό ένα φαινόμενο ελλείμματος στη δημοκρατική λειτουργία της περιφέρειας. Γιατί η αναπτυξιακή δυτική Μακεδονία, η Άγκο, δεν είναι μαγαζί του περιφερειάρχη. Είναι ένας φορέας αναπτυξιακός που υποστηρίζεται από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και από την περιφέρεια ως θεσμικός φορέας. Άρα οι διαδικασίες έπρεπε να είναι ξεκάθαρες, να υπάρξει ένας διαγωνισμός, να κατατεθούν βιογραφικά, πολύ περισσότερο μάλιστα που η Άγκο σε αυτό το διάστημα καλείται να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο υποστήριξης. Να έχει μετεξέλεξη και να παίξει σημαντικό ρόλο να βοηθήσει στη μετάβαση. Έτσι, μάλιστα. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο μπαίνει στην άκρη και στην ουσία το κρατάει η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης εκτός των εξελίξεων. Έχουν δημιουργηθεί μη θεσμικές επιτροπές, ανεπίσημες επιτροπές, όπου εκεί συζητιούνται τα θέματα, ίσως γιατί βολεύει. Γιατί βολεύει, αν δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει δημοσιότητα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ό,τι λέμε, τα ακούει όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, οι θεσμικοί φορείς είναι στην πάντα και εδώ πρέπει να αντιδράσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτός ο αγώνας ξεκινάει τώρα, γιατί η διαβούλευση είναι μπροστά. Κυρία Σιμπηλιάδη, για να κλείσουμε, απλώς συμμονολεκτικά, αν θέλετε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχετε, θα γίνει προσπάθεια να φέρετε το θέμα εσείς με κάποια ερώτηση στο σώμα. Και φαντάζομαι ότι την ίδια σκέψη έχουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Σε αντιπολίτευση, μάλιστα. Φυσικά, νομίζω. Οπότε θα το βάλουμε. Ωραία. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάρουμε άλλη μια υπόσχεση για ένα έκτακτο περιφερειακό. Στο μέλλον. Στο μέλλον, που συνήθως γίνεται και κατόπιν εορτής. Ας γίνει τουλάχιστον πριν εκπνεύσει η διαβούλευση. Ευχαριστούμε. Ακριβώς. Θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Κώστα, σε μισό λεπτάκι, απλώς για να κλείσουμε το θέμα, δώσ' μας το ρεπορτάζ για την είδηση που ανέφερες με την κυρία Ζεμπηλιάδου. Έχει να κάνει με απόφαση για τοποθέτηση διευθύντριας. Για την τοποθέτηση γενικής διευθύντριας στην αναπτυξιακή. Προσωπική επιλογή του κ. Κασαπίδη. Απολύτως προσωπική επιλογή. Το λέω αυτό, βγαίνει από το συμπέρασμα. Γιατί μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι διαφωνούν. Αλλά δεν το λένε δημόσια, πάντως διαφωνούν από πληροφορίες και από ρεπορτάζ οι δήμαρχοι που είναι οι συμμέτοχοι στην διοίκηση της ΑΝΚΟ. Και απ' την άλλη, όπως είπε και εύστοχα η κυρία Ζεμπηλιάδου, αφού δεν προκηρύχθηκε η θέση για να γίνει ένας διαγωνισμός και να επιλεγεί κάποιος με επιστημονικά κριτήρια, έγινε με προσωπικά κριτήρια. Επιλογή. Πάντως η ενημέρωση έγινε εκείνη την ώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν προηγήθηκε κάποια δεν προεργασία συζήτηση. Με συζήτηση. Ναι. Ακριβώς. Αυτό λέει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, η αυτοδιοικητική, η οποία είναι συμμέτοχη, όπως είπε, στην ΑΝΚΟ. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Βάζουμε μία άνω τελεία για να δούμε ένα ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με την τοποθέτηση και την διανομή στους μαθητές του Δήμου Κοζάνης των παγουριών, ειδικών δοχείων νερού από τον Δήμο. Περισσότερα από 4.000 δόθηκαν μαθητές. Πάμε με τη διαδικασία. Είμαστε σήμερα εδώ ως Δήμος Κοζάνης και μέσω της υπηρεσίας του Δήμου του Τμήματος της Παιδείας να μοιράσουμε ατομικά δοχεία νερού, παγούρια, σε όλους τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κοζάνης, τα οποία είναι προσφορά του κοινοφιλούς συνδρόματος Αθανασίου Λασκαρίδη, και τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και την ευγενική καλοσύνη να δώσει αυτή τη δωρεά, και να μοιράσουμε επίσης και ατομικά μαντιλάκια για την απολύμανση των θεριών των παιδιών, τα οποία είναι η προσφορά της εταιρείας fanshopcar.gr. Είναι και οι δύο προσφορές είναι προσφορές ανθρωπιάς, πολύ περισσότερο αυτή τη δύσκολη περίοδο που παγκοσμίως υπάρχει η δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λασκαρίδη και στην εταιρεία FanShop. Αυτές οι πράξεις είναι πράξεις ζωής, πράξεις ανθρωπιάς, οι οποίες παίρνουν μεγαλύτερη αξία στη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκαλέσει η πανδημία κορονοϊού COVID-19 και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες διασποράς του ιού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην διανομή στα δημοτικά σχολεία της χώρας ατομικών παγουριών, και μέσα από σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Κοζάνης σήμερα διανέμει σε όλα τα δημοτικά της περιοχής τα ατομικά παγούρια. Οπτικά Κάτανας. Εδώ και 36 χρόνια προσφέρουμε λύσεις και μοναδικές προτάσεις σε γυαλιά οράσεως, ηλίου, φακούς επαφής, ακουστικά βαρικοείας, παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα
αισθητική και καλές τιμές σε συνεργασία με τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, έχοντας την απόλυτη τεχνολογική και επιστημονική κατάρτιση και με συνεχή ενημέρωση σας προσφέρουμε τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις για τα μάτια σας. Οπτικά Κάτανας σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Γιατί σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Επιστρέψαμε στο στούντιο. Μαζί μου βεβαίως ο Κώστας Μαυρίδης αλλά και η Κατερίνα Μαρκοπούλου πλέον που γύρισε από ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με τον χώρο της υγείας. Κατερίνα, έχουμε κάτι σημαντικό από το νοσοκομείο της Κοζάνης. Το δούμε σε πολύ λίγο. Καλησπέρα προς το παρόν. Καλησπέρα, καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα Κώστα. Πιάνουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε, από τη μεταλλητική εποχή, από την απολιγνητοποίηση, από την διαδικασία και από το σχέδιο το οποίο πλέον έχει δοθεί από το Υπουργείο σε δημοσιότητα και μπορεί να γίνει κουβέντα για αυτό. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν εξαιρετικά έμπειρο αυτοδιοικητικό, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων. Τα Σέρβια, σαν Δήμος, επηρεάζονται έμεσα και άμεσα από τις εξελίξεις που έρχονται. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστόδουλε, σας και τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Επικαλούμε την εμπειρία σας καταρχήν για να ρωτήσω εάν θεωρείτε πως το σχέδιο αυτό είναι υλοποιήσιμο στο χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει το Υπουργείο και με δεδομένες τους τρόπους λειτουργίας και του Δημοσίου και της αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου θέλω να σας πληροφορήσω σας και τους τηλεθεατές ότι για να ελοπιθεί, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά, γιατί κάνει διακοπές. Πολύ καθαρά, πολύ καθαρά. Ούτε. Σας ακούμε πολύ καθαρά, βεβαίως. Σας ακούμε πολύ καθαρά. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε δημόσιο φορέα, όχι μόνο στους Δήμους, αλλά και στους Δήμους, μια και αναφέρομαι στους Δήμους, είναι χρονοβόρες. Επομένως, έργα μεγάλης πνοής, έργα που θα δώσουν αξία και προοπτική στον τόπο, που είναι τα αναπτυξιακά έργα όπως προτείνουν όλοι σχεδόν οι Δήμοι, θα απαιτήσουν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι τα δύο χρόνια, δύο, δυόμιση, τρία χρόνια για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων ίσα που θα αρκέσει ως χρόνος για την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών προκειμένου να εκτελεστούν στη συνέχεια τα έργα αυτά. Κατά την άποψή μου, αυτά τα έργα τα μεγάλα θα μας πάρουν μια δεκαετία, αυτή είναι η μου άποψη, για να ολοκληρωθούν. Επομένως, προκύπτει σαφέστατα η αναγκαιότητα. Το σχέδιο ή το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος των μεγάλων σταθμών της περιοχής του Λιχνίτη, που είναι το 23, τέλος του 23, να πάει τουλάχιστον στο 28 για τις μεγάλες μονάδες, την 5η του Αγίου Δημητρίου, τη Μελίτη κτλ. Και οι μονάδες, οι 3-4, 1-2-3-4 του Αγίου Δημητρίου, μέχρι το 28 τουλάχιστον, και βεβαίως οι καινούργιες μονάδες που είναι ο Άγιος 5, η Τολεμαΐδα 5 και η Μελίτη, να πάνε μέχρι το 40-50, όπως ήταν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ναι. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν όλοι, άλλωστε υπάρχει και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την οποία βέβαια ο Δήμος μας την ασπάζεται, η παράταξη μας τουλάχιστον την ασπάζεται, και μία από τις προτάσεις που έχουμε κάνει πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και αυτή, δηλαδή να πάει πίσω το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνητικών σταθμών. Αυτό θα δώσει μια ανάσα και στις τοπικές κοινωνίες να μπορέσει να προσαρμοστεί, αλλά και κυρίως να εκτελεστούν ή να κατασκευαστούν έργα μεγάλης πνοής, αναπτυξιακά έργα, τα οποία σε ένα βαθμό, θα αντικαταστήσουν και τις πολλές θέσεις εργασίας που χάνονται με την απολιγνητοποίηση. Mm-hmm. Κατερίνα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Κύριε Κωνσταντόπουλο, έχει ξεκινήσει βέβαια και η διαβούλευση προκειμένου να εκφραστεί η τοπική κοινωνία, να καταθέσει τις προτάσεις της. Κατά την άποψή σας, τι θα πρέπει εσείς να επισημάνετε ως Δήμος Σερβίων για την επόμενη μέρα, μιας και έχουμε και την λίμνη Πολυφύτου εκεί, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που επισκέφθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Χατζηδάκης, την Κυριακή που μας πέρασε. Κοιτάξτε, η λίμνη Πολυφύτου είναι ένας πυλώνας. Αλλά ο Δήμος μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν είναι μόνο η λίμνη Πολυφύτου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πρωτογενής τομέας ο ένας πυλώνας, ο τουρισμός σε μια δεύτερη φάση και σε πολύ μικρότερο βαθμό η μεταποίηση. Επομένως, ας δούμε λίγο τον πρωτογενή τομέα και πώς μπορεί ο Δήμος ή η Περιφέρεια ή όλοι μαζί μέσα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις προκειμένου να κατασκευαστούν μεγάλα έργα. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα έργα που θα φέρουν ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν την αξία της περιουσίας μας, είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Και θα είμαι συγκεκριμένος.
όχι το χτεσινό, αλλά το προχτεσινό, τις προηγούμενες εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε την ευκαιρία ως Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε το θέμα των προτάσεων, τις προτάσεις αυτές, τις οποίες κάθε παράταξη έχει για το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης. Εμείς μπήκαμε σε μια σειρά, έχουμε προτείνει αρκετά πράγματα τα οποία κοινοποιήσαμε και φαντάζομαι ότι τα έχετε και μαζί σας. Θα αναφερθώ εν περιλήψεις στις προτάσεις μας αυτές. Αφού πρώτα είχε τοποθετηθεί ο Δήμαρχος και πολύ καλά έκανε και έβαλε και αυτός προτάσεις. Στην δική μας τοποθέτηση επισημάναμε στο Δήμο ότι ευτυχώς άλλαξε πορεία και οι προτάσεις του περιλαμβάνουν έργα μεγάλα και αναπτυξιακά και του μάλιστα παίζοντας, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο θα τα βρείτε και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα το 2019 λέω, όπου τότε μας κατηγορούσατε ότι σχεδιάζουν μεγάλα φαρμακευτικά έργα και εσείς είστε οι απλοί οι οποίοι σχεδιάζετε την καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα είναι σημαντική για τους πολίτες. Σεβόμαστε όλα αυτά βεβαίως και πρέπει άμεσα ο Δήμος να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα. Αλλά τα έργα τα οποία δίνουν πνοή στον τόπο είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να στραφούμε, κατά την άποψη παράταξης, όχι δική μου, κατά την παράταξη. Πρέπει να στραφούμε σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, γεωργία και κτηνοτροφία, προφανώς. Υπάρχει η λίμνη Πολυφέτου και θα δούμε στη δεύτερη φάση ποιες παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε εκεί. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες δράσεις που δημιουργούν υποδομές για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Θα έρθουμε όμως στα πρώτα, στα μεγάλα έργα, τα αναπτυξιακά, που δίνουν προοπτική και αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Καταρχήν είναι αρδευτικά σε όλη την έκταση του Δήμου. Mm-hmm. Τα ονοματίζουμε, είναι Λιβαδερού, Τριγωνικού, Καμπουνίων, Καστανιάς, Γουλών, επέκταση δηλαδή του υφιστάμενου δικτύου στα Σέρβια, Γουλών, Ημέρων, Μεσιανής, Βαθυλάκου, Ροδίτη και Λευκάρων. Όλα αυτά τα αρδευτικά που στο σύνολό τους ξεπερνούν τις 30-35.000, κατά τόπο δηλαδή μπορεί να είναι 2 ή 4 ή 15 ας πούμε που είναι στα καμπούνια, μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν τέτοια αρδευτικά. Όλα αυτά τα αρδευτικά που αναφέρω έχουν προκατακτικές μελέτες και σε ένα βαθμό το Τριγωνικό έχει προχωρημένες μελέτες, όριμες μελέτες για την κατασκευή του ταμιευτήρα. Που σημαίνει αλλά ότι θα είναι πιο εύκολη η εκτέλεση. Μελέτη. Κύριε Κωνσταντόπουλε, που σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολη η εκτέλεση των έργων αυτών. Κανένα όμως δεν έχει από την άντληση μέχρι και το αρδευτικό δίκτυο και πρέπει οι μελέτες αυτές να ολοκληρωθούν. Είναι σημαντικό για μας. Κατά την άποψή μου. Σας ακούω τώρα γιατί δεν είχα. Ναι. Λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες για κάποια έργα και προμελέτες, είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθούν και θα βοηθήσουν την περιοχή για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, ναι. Υπάρχουν προμελέτες σε όλα αυτά που ανέφερα υπάρχουν. Τις λέμε αναγνωριστικές μελέτες, τις προμελέτες αυτές. Αλλά υπάρχουν και μελέτες εφαρμογής όπως το Τριγωνικό, στα Λεύκαρα που έχει υποβληθεί ως πρόγραμμα. Σε ένα βαθμό στο αρδευτικό γουλό κτλ. Τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν και από το Δήμο αλλά και από την περιφέρεια. Για να κάνουμε την περιφέρεια και πιστεύω ότι η περιφέρεια είναι θετική σε όλα αυτά να τα συγκεντρώσει και να τα αξιοποιήσει για ένα θετικό έργο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, για να κάνουμε μια αξιολόγηση. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, κύριε Κωνσταντόπουλε. Παρέτησα να πω. Ορίστε. Ναι. Απλά για να βάλουμε στην κουβέντα μας και το σχέδιο, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη, το σχέδιο διοίκησης μετάβασης. Θεωρείτε πως θα πρέπει να πιέσετε και εσείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές περιοχής, για να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση των αναγκών του Δήμου Σερβίων στο σχέδιο αυτό? Θεωρείτε πως υπάρχει μια απουσία του Δήμου από τις μέχρι στιγμής αναφορές? Ναι, με προλάβατε και σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, γιατί με προλάβατε, αυτό ήθελα να πω. Παρακαλώ. Το πρώτο είναι ότι ο πρώτος Δήμος που επηρεάστηκε ή επηρεάζεται αυτή τη στιγμή από την απολιγνητοποίηση είναι ο Δήμος Σερβίων. Ήδη βλέπουμε ότι η εταιρεία ΜΕΤΗ στο αρχείο προσιλίου έχει προγραμματίσει απολύσεις με βάση τα στόρα χρονοδιαγράμματα παράδοσης λιγνίτη. Τον επόμενο μήνα, εφόσον δεν υπάρξει καμία μεταβολή, θα υπάρξουν 40 απολύσεις στο αρχείο προσιλίου. Εμείς αγωνιζόμαστε. Αυτή την ώρα έχει και μία σύσκεψη στο Υπουργείο για το αρχείο προσιλίου. Δεν σας άκουσα.
Ανέφερε η Κατερίνα ότι προηγήθηκε σήμερα και μια σχετική σύσκεψη στο Υπουργείο με την παρουσία και φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρακαλώ, συνεχίστε. Θα έρθω και σε αυτό. Εγώ θα περίμενα ακριβώς, επειδή ήταν η πρώτη περιοχή που επηρεάζεται, ο κύριος Δήμαρχος προχτές που είδε τον κύριο Χατζηδάκη. Εντάξει, έκανε την ξενάγηση, είπε αυτά που ήθελε να πει. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να του θέσει επιτακτικά την αναγκαιότητα ότι πρέπει να υπάρξει μια σύμβαση με την εταιρεία προκειμένου να συνεχιστούν οι θέσεις εργασίας. Mm. Ευτυχώς που ο κύριος Περιφερειάρχης το έβαλε το θέμα, έκλεισε και τη συνάντηση και είναι ευτυχές ότι σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης με μια αντιπροσωπεία της περιοχής, με βουλευτές κτλ. Προκειμένου να συζητήσουν το θέμα αυτό. Τώρα, μια και συζητάμε, ο κύριος Δήμαρχος δεν παρέστη την τελευταία συνάντηση που έκανε ο Περιφερειάρχης για το αρχείο του προσιλίου. Ήταν ο Δήμαρχος Φλόρινας και δεν ήταν αυτός. Και ούτε και έστελνε και αντιπρόσωπο. Τον ελέγξε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μέχρι εκεί. Πολλές κουβέντες δεν είπαμε. Και χτες που έκαμε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μας ενημέρωσε ότι σήμερα θα είναι στην Αθήνα για το θέμα αυτό. Καλά έκανε και πήγε. Και βεβαίως και πρέπει να υπάρχει εκεί. Γενικώς όμως η αίσθησή μου, η αίσθηση της αντιπολίτευσης, αν θέλετε, γιατί δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση, είναι ότι λείπουμε από τις συνεδριάσεις που γίνονται σε επίπεδο περιφέρειας και από τις διεκδικήσεις που κάνουν όλοι οι Δήμοι σχετικά με το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης. Φαίνεται ότι τελευταία υπάρχουν εξελίξεις και ο Δήμαρχος το έχει καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει σε όλες αυτές τις συσκέψεις προκειμένου να προωθεί τα συμφέροντα του Δήμου. Αν δεν συμμετέχεις, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα και πρέπει να είναι και μαχητικός. Και εμείς το έχουμε δηλώσει στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συζητούσαμε για το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, ότι και προτάσεις έχουμε κάνει. Και αυτές που υπέβαλε ο ίδιος είναι οι δικές μας προτάσεις, και επιπλέον το έχουμε κάνει και θα είμαστε μαζί του συστρατευμένοι και στην σύνταξη του σχεδίου για το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, αλλά και όπου μας χρειαστεί και θελήσει να μας πάρει μαζί, θα είμαστε δίπλα του προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο και με μια γροθιά να διεκδικήσει για την περιοχή αυτά που το αρμόζουν. Και γιατί η περιοχή είναι πίσω, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, είναι πίσω και πρέπει να διεκδικήσει πολύ περισσότερα από αυτά που θα αναλογούσαν σε μια νορμάλ κατάσταση. Μάλιστα. Πρέπει να διεκδικήσει πολύ περισσότερο από αυτά που θα αντιστοιχούσαν. Κατανοητό απόλυτα. Και είμαστε σε αυτή τη φάση όλο μαζί το Δημοτικό Συμβούλιο, όλη η τοπική κοινωνία. Ελπίζω ότι ο Δήμαρχος θα πάρει το μήνυμα. Mm-hmm. Θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που αρμόζουν στην περιοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταντόπουλε, για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Ήθελα λίγο να συμπληρώσω, αν θέλετε. Αν θέλετε, ναι, μισό λεπτάκι. Ναι. Ότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Μια και αναφέρεται για τη λίμνη Πολυφίτου. Η λίμνη Πολυφίτου έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το νερό και το πώς ο πλούτος του νερού, δηλαδή η αλιεία, μπορεί να αξιοποιηθεί. Ήδη η περιφέρεια έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο εμείς συμφωνούμε απόλυτα και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί, και μελέτες δηλαδή έτοιμες. Και βεβαίως πρέπει να γίνει ένα master plan για την τουριστική ανάπτυξη στο σύνολο του Δήμου, αλλά βέβαια, του Δήμου, αλλά βέβαια με επίκεντρο πάντα τη λίμνη. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην ενημερώσουμε τους πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι στις προτάσεις μας είναι εκτός από τα ερευνητικά ένα σύνολο έργων που βελτιώνουν τις υποδομές όπως το κλειστό γυμναστήριο, όπως η τηλεθέρμανση που με μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάσας και λιγνίτη της περιοχής. Αξιοποίηση του ορκικού σχολείου. Τα μάρμαρα του Τρανοβάλτου, ο δρόμος Κοζάνη, η Λάρισα. Και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις μας και πρέπει να τα επισημάνουμε για να καταλάβει οι πολίτες ότι δεν παίρνουμε μόνο στα μικρά και στα καθημερινά και βεβαίως συμφωνούμε με αυτά. Αλλά ότι οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν ένα πλέγμα έργων τα οποία είμαι βέβαιος πραγματικά, δηλαδή το πιστεύω βαθιά, ότι θα αλλάξουν την εικόνα του τόπου. Καλώς. Το συζητήσουμε στην επόμενη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταντόπουλε, για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε και ευχαριστώ και τους πολίτες για την υπομονή να με ακούσουν. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Χαρά μας αυτήν η συνομιλία. Κατερίνα, βρέθηκες λοιπόν στο νοσοκομείο πριν από λίγο. Τι ακριβώς έγινε? Σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Στέργιος Γκανάτσιος, καθώς δόθηκε σε λειτουργία το καρδιο-ογκολογικό εργαστήριο, το πρώτο στην Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε λίγο, Βαγγέλη και Κώστα, τι είναι αυτό το εργαστήρι.
Η καρδιογκολογία αναφέρεται σε ένα αναδυόμενο ιατρικό τομέα που αφορά ασθενείς με συνύπαρξη καρδιοπάθειας και νεοπλασίας. Η καρδιακή δυσλειτουργία που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας κάποιου καρκίνου αποτελεί αντικείμενο συνεχούς αυξανόμενου ενδιαφέροντος σε διάφορα επίπεδα μέσα στον χώρο της υγείας. Η καρδιογκολογία λοιπόν είναι ένας καινούριος τομέας που εστιάζεται στην ανίχνευση, παρακολούθηση και θεραπεία της καρδιακής νόσου που εμφανίζεται στα πλαίσια της θεραπείας του καρκίνου. Τόσο η χημειοθεραπεία όσο και η ακτινοθεραπεία μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή δυσλειτουργία, αποτελώντας βασική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας μεταξύ των ασθενών με καρκίνο. Έτσι λοιπόν, από σήμερα έχουμε αυτό το εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Mm-hmm. Έχουμε έναν υπερσύγχρονο υπέρηχο. Τρισδιάστατο, που δείχνει την καρδιά από όλες τις πλευρές και εντοπίζει όλα τα προβλήματα. Να πούμε ότι η λειτουργία έγινε παρουσία επιστημόνων από μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, που ειδικεύονται στον τομέα τόσο της καρδιολογίας όσο και της ογκολογίας, ενώ πρέπει να πούμε ότι σημαντική στιγμή ήταν η βράβευση από το Σύλλογο Γυναικών Κοζάνης, με τιμητική πλακέτα προς τον ιατρό Δημήτριο Βαλούκα για την πολυετή, πολυεπίπεδη, πολύτιμη προσφορά του στους ογκολογικούς ασθενείς της Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Βαλούκας υπηρέτησε για χρόνια στον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Κοζάνης, είχε λειτουργήσει την μονάδα ογκολογίας και είναι αυτός που θα δώσει τα φώτα του και θα υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης και στο Παπαγεωργίου, προκειμένου να έχουμε άμεσα, άμεσα αποτελέσματα στην καρδιο-ογκολογία. Δυτική Μακεδονία θα εξυπηρετεί προς το παρόν, αλλά θα εξυπηρετεί και ασθενείς από άλλες περιοχές. Κατερίνα, ιδιαίτερα σημαντικό το... Mm-hmm. Ναι. Ποια δήλωση θα μας έχεις ετοιμάσει? Ναι, έχω ετοιμάσει την δήλωση του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Μαμάτσιου Νοσοκομείου, του κ. Στέλιου Λαμπρόπουλου. Να τον ακούσουμε. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα, γιατί σήμερα ανακοινώσαμε την δημιουργία και τη λειτουργία του πρώτου ίσως καρδιογκολογικού ιατρείου στην Βόρεια Ελλάδα, που θα ασχολείται με ασθενείς οι οποίοι είναι κυρίως κατά βάση ογκολογικοί και παρουσιάζουν κάποια προβλήματα επιπλοκών από τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία από τη σκοπιά του καρδιολόγου. Είμαστε τυχεροί γιατί στο νοσοκομείο μας έχουμε τον εξοπλισμό και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις εξετάσεις, όπως είναι οι βιοδείκτες, αλλά και ο υπέρηχος, μετρώντας το κλάσμα εξόδους με τους διάφορους τρόπους που επιβάλλεται. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τους ογκολογικούς ασθενείς, για τους ασθενείς μας δηλαδή που πάσχουν από καρκίνο και έχουν καρδιολογικά προβλήματα, ώστε να μην ταλαιπωρούνται να πηγαίνουν όλοι στην Θεσσαλονίκη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ελπίζω να έχουμε και συνέχεια και με άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Και αυτό και να μας πείτε με ποιους συνεργάζεστε επίσης, με ποιους θα συνεργαστείτε, ναι, με ποια νοσοκομεία ουσιαστικά. Είναι το ογκολογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και οι καρδιολογικές κλινικές στο Παπαγεωργίου, στο Αχιάπα και στο Ιπποκράτιο. Θα βοηθήσει όλη την Μακεδονία, ξεκινάμε με δειλά-δειλά και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μάλιστα. Επιστρέφουμε στο θέμα του σχεδίου δίκαιης μετάβασης που ανακοίνωσε το Υπουργείο. Εδώ και αρκετές ημέρες έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια συγκέντρωσης απόψεων από φορείς που είναι εμπλεκόμενοι έμεσα ή άμεσα με την υπόθεση, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικούς φορείς, εκπροσώπους ομάδων εργαζομένων κτλ. Κτλ. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Καραβασίλη από τον Δήμο Ιωρδέας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραβασίλη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Καραβασίλη. Πώς αξιολογείτε λοιπόν αυτό το σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο και το οποίο μάλιστα στην πρώτη του ανάγνωση μοιάζει σαν να μην υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση αλλαγής του χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει όπως έχει από το Υπουργείο με τάσεις σμίκρυνσης του χρόνου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο master plan είναι μια χαρακτηριστική φρολούρα. Δεν υπάρχει κάτι το πολύ συγκεκριμένο για την περιοχή μας.
Το μόνο που βλέπουμε είναι ότι μια αδιάλακτη στάση από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θέλει να κλείσει όλες τις λιμνητικές μονάδες ανέτεια, τη στιγμή που άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Βουλγαρία κτλ., προσπαθούν και παρατείνουν τη ζωή μέχρι το 2050. Θα έλεγα πολύ απλά ότι μπορούμε να κρατήσουμε τη ζωή τις συγκεκριμένες μονάδες με σεβασμό στο περιβάλλον και με συγκεκριμένες μετατροπές, οι οποίες θα κρατήσουν το ΑΕΠ στα ύψη της περιοχής, που είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ετησίως, και βεβαίως τις θέσεις εργασίας, που είναι πάνω από 20.000 δορυφορικά με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ. Δυστυχώς όμως, υπάρχει μία αφήγηση και ένας αποπροσανατολισμός. Δεν έχουμε σωστή ενημέρωση των πολιτών. Και σε αυτό παίζουν ρόλο πάρα πολύ παρατρεχάμενοι κομματικοί γύρω από την κυβέρνηση και γύρω από τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, που του κεράσανε μάλιστα και Τσίπουρο, ενώ μας καταδικάζει στην ερήμωση και στην καταστροφή. Κάποιοι τον κερνάνε Τσίπουρο. Κάποιοι άλλοι. Καλά, είμαστε φιλόξενοι στον Σπονσάρουν ως υπουργός, ο οποίος θα δημιουργήσει τον παράδεισο στη Δυτική Μακεδονία. Δυστυχώς, πλέον έχουν καταλάβει και οι πλέον αδαείς ότι εδώ στην περιοχή μας θα μειωθούν δραστικά οι θέσεις απασχόλησης. Τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας, δεν φέρνουν οικονομικό αποτέλεσμα. Παρά το μόνο που φέρνουν είναι να παίρνουν κέρδη οι ξένες, δυστυχώς, εταιρείες και τα ξένα συμφέροντα. Και μάλιστα είχαμε ένα απαράδεκτο γεγονός, οι σκελετοί στα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά να έρχονται από την Τουρκία. Αυτοί που είχαν να αποθέσει τις ελπίδες τους στην κυβέρνηση και στον κύριο Χατζηδάκη με την επίσκεψή του στον Παντελίδη, αλλά και στην Ακρινή, παϊδεύοντάς τους την πλάτη ότι θα είστε εσείς οι εταιρείες που θα διακινήσετε τις μεγάλες μάζες για αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα ορυχεία και θα πάρετε κομμάτι από τα φωτοβολταϊκά, δυστυχώς διαψεύδονται. Και τα ορυχεία, αυτή τη στιγμή, η πρόθεση της κυβέρνησης, μετά από συνάντηση που είχε ο Δήμος Εορδαίας, είναι να γεμίσουν νερά τα ορυχεία μέσα, παραβλέποντας την ευρωπαϊκή κείμενη νομοθεσία που λέει πρέπει τα ορυχεία να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση και μάλιστα να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το να υπάρχει αυτανάφλεξη του λιγνίτη και να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον. Μάλιστα. Τι θα έλεγα, και κάνω μία έκκληση. Θα μπορούσα κάλλιστα να μην μιλήσω καθόλου, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα της ευθύνης. Κι αν είμαι εγώ το πρόβλημα προσωπικά ή κάποιοι άλλοι που παίρνουν αυτή τη θέση, θα πάμε δίπλα και να έρθουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο αποτελεσματικοί για να εξυπηρετήσουν και να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και όχι τα προσωπικά συμφέροντα. Και επιμένω, πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρώτο, έχουμε ευθύνες όλοι μας. Πρέπει λοιπόν που θα έρθει ο Πρωθυπουργός να αντιδράσουμε με στεναρή φωνή, με μαζικότητα, με αποτελεσματικότητα και να του πούμε βασικά πράγματα. Προς αυτή την κατεύθυνση, κάνω έκκληση, θα πρέπει να πάρουν θέση τόσο οι αντιπολίτευση στην περιφέρεια, που είναι ο κύριος Καρυπίδης, η κυρία Ζιμπηλιάδο, ο Πράσος και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις, όπως και η δήμη της περιοχής. Σαφή και ξεκάθαρη θέση. Αν είναι ενάντια στην απολιγνητοποίηση, να βγούμε και να πούμε τον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είπε πολύ καθαρά ότι η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας αποδέχεται την απολιγνητοποίηση. Να του πούμε λοιπόν ότι όσο εδώ και μη παρέχει, λοιπόν, να αποβάλουμε τον κομματισμό από πάνω μας, να δούμε τα συμφέροντα της κοινωνίας και τη ζωή μας, διότι η απολιγνητοποίηση στην περιοχή, το λέω με πολύ καθαρό τρόπο και καθαρό λόγο, ότι θα είναι η ταφόπλακα για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν φέρνει καμία θέση απασχόληση. Κύριε Καραβασίλη, μισό λεπτάκι, κόστα. Επειδή μέχρι πρότιμος μας λέγανε δεν έχετε και προτάσεις. Κύριε Καραβασίλη, ναι. Μ' ακούτε. Βεβαίως, κάντε όμως υπομονή μισό λεπτάκι, να στείλετε ένα ερώτημα. Δεν πειράζει η ερώτηση, ας ολοκληρώσει. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Καραβασίλη. Υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις. Ένα.
που μπορούν να δώσουν ζωή στις μονάδες μέσα από την αεροποίηση του λιγνίτη, να κρατήσουν σε υψηλή δραστηριότητα τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής και να έχουμε τις θέσεις απασχόλησης μέχρι το 2040, αν όχι το 2050, για να μπορέσουμε να εφαρμοστούμε σε νέες τεχνολογίες. Εδώ, τι κάνουνε. Τελειώνουν τους λιγνίτες και φέρουν ένα βάθη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ένα ορυκτό το φυσικό αέριο, το οποίο ρυθαίνει. Και το οποίο μετά το 2021 θα είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε μέτρα. Επίσης, τι φέρνουν. Φέρνουν ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν το περιβάλλον, την οικολογία, και μετά από 20 χρόνια αυτές πρέπει να αποσυρθούν. Ήδη κάποιες έχουν βγει τα πτερίγια και είναι ολόκληρες κολόνες με χιλιάδες τόνους τσιμέντα που έχουν καταστρέψει το περιβάλλον. Και ρωτάω λοιπόν πολύ απλά, για να είμαι και εγώ με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον Περιφερειάρχη. Δεν είμαστε αντίθετοι ούτε στο υδρογόνο, ούτε στη βιομάζα, ούτε σε άλλες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αποκτήσουν μέσα από ένα επιστημονικό προσωπικό και να δούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ανάπτυξη της περιοχής. Πείτε μου σας παρακαλώ ποια θέση απασχόληση και πόσες θέσεις απασχόληση φέρνουν στην περιοχή για να συνεχίσουμε και εμείς και να μην αντιδρούμε, να έχουμε την ησυχία μας, γιατί όλοι κρινόμαστε λοιπόν και θα κρυθούμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Κώστα. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Πολύ καθαρά και νομίζω ότι ακούσαμε ολόκληρη Κώστα, την... Έλα, Κώστα. Ακούσαμε ολόκληρη την... και την κριτική αλλά και την αντιπρόταση. Το ζήτημα είναι, και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε κύριε Καραβασίλη, εδώ από αυτό το βήμα δίνουμε φωνές σε ανθρώπους και φορείς, ακούμε αντιδράσεις, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι νοχηλική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων απέναντι σε αυτό που ετοιμάζεται να γίνει. Ναι, εννοείται. Φαντάζεστε ότι δεν έχουμε ευθύνες. Καταρχήν έχουν ευθύνες, να πούμε, όπως σας είπα, οι παρατάξεις στην περιφέρεια που αντιδρούν. Έχουν ευθύνες οι Δήμοι, οι οποίες πρέπει να πάρουν αποφάσεις και να πούν τον Πρωθυπουργό με καθαρό λόγο ότι ως εδώ και μη παρέχει αυτό που θέλετε να κάνετε, πέρα από τα λόγια, να συμμετέχουμε, είναι μια καταστροφή για την περιοχή. Τα σιδικάτα. Και κοιτάξτε να δείτε, να σας πω αυτό φαινόμενο για να δείτε πώς κάποιοι αντιδρούσαν στο παρελθόν. Όταν τόλμησε ο κύριος Παπακοσταντίνου να πει για την μικρή ΔΕΗ, που δεν ξέρω αν ήταν μια κατάσταση κρίνοντας τα σημερινά γεγονότα που ίσως έβγαζε από το αδιέξοδο τη ΔΕΗ, βγήκαμε όλοι και τον κηρύξαμε ανεπιθύμητο στην περιοχή. Και εκεί ήμασταν όλοι μαζί. Τώρα τι συμβαίνει. Κάνουμε έναν κομματικό παράγοντα, του δίνουμε ή έναν επιχειρηματία, του δίνουμε ένα πυράκι, τον εγκλωβίζουμε στη φάρκα και του λέμε άστε τώρα τι λέει, να πούμε, ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Πολεμαΐδας, ο Δήμος. Το ίδιο συμβαίνει με όλους για να μπορέσουν να αποδυναμώσουν έναν ενιαίο αγώνα, μια ενιαία στρατηγική που πρέπει να έχουμε όλοι μας και να λέμε την ίδια φωνή. Οι πολίτες και η κοινωνία χρειάζονται ενημέρωση. Ενημέρωση και σαφή και ξεκάθαρη θέση. Αν έρθει ο Πρωθυπουργός ανενόχλητο, του δώσουμε τα χρυανδάφυλλα, του δώσουμε τις αφροδέσμες, του δώσουμε τα φιλιά μας, να χτυπήσει την πλάτη και μετά φύγει, χάθηκε το παιχνίδι. Θα πει ότι αυτή η κοινωνία δεν αντιδρά. Κύριε Καραβασίλη, έχω μια απορία. Ποιος θα συντονίσει, κύριε Καραβασίλη. Ας κρατήσουμε στη μοίρα, ας φέρουμε τους Γερμανούς, ας κατασκευάσουν τα φωτοβολταϊκά. Να πάρουν τα χρήματα και να τα πάνε στις Γερμανικές. Ναι. Ποιος θα συντονίσει τον αγώνα, ήθελα να ρωτήσω απλά. Φτιάξετε, αλλά και για τους κήπους και για την γεωργία. Και να κλείσω με αυτό, κύριε Καραβασίλη. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη και αγαπητοί φίλοι του στο ΦΛΑΣ. Διότι εδώ θέλουν να καταστρέψουν ό,τι παραγωγική γη υπάρχει στη γεωργία για να χτίσουν καθρεφτάκια. Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος που τα εγγόνια που έχουν μια κληρονομιά 30 στρέμματα και παίρνουν 20 ευρώ, σου λέει να την κάνω. Ας τη δώσω σε μια εταιρεία να κάνει ένα φωτοβολταϊκό να παίρνουν 200 ευρώ. Δεν είναι έτσι, διότι αύριο καταστρέφεται το μέλλον μας, η γεωργία. Κύριε Καραβασίλη, η παραγωγική γη υπάρχει. Πρέπει ευχαριστούμε να θερμά. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραβασίλη. Και που θα στηθούν οι ανεμογεννήτριες που επίσης καταστρέφουν το βοστότοπο και μας κάνατε κατανοητό. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραβασίλη. Μας μιλάνε. Καμία θέση απασχόλησης δεν φέρνουν εδώ στην περιοχή. Το μόνο που φέρνουν είναι λοιπόν την καταστροφή και ενισχύουν.
τα συμφέροντα τα γερμανικά. Κατανοητό, κατανοητή η θέση σας. Αυτές οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται τα ορυχεία και απασχολούν ανέργους της περιοχής θα πρέπει επιτέλους να είναι μαζί μας σε ένα κοινό αγώνα απέναντι λοιπόν, στην βίαιη ανέτεια απολιγνητοποίηση. Κύριε Καραβασίλη, ευχαριστούμε θερμά. Αυτά, να κλείσουμε με αυτό. Δεν μας κούκλει ο Καραβασίλης, δυστυχώς. Τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Καραβασίλη. Είχαμε ένα θέμα με την σύνδεση στο τελευταίο κομμάτι. Δεν μας άκουγε ο Καραβασίλης. Με το ακούσαμε όμως καθαρά, ακούστηκε η γνώμη του και μας έκανε και την ιδανική πάσα για το επόμενο ρεπορτάζ. Κατερίνα και Κώστα, εύχομαι καλή συνέχεια. Με αυτό το ρεπορτάζ θα κλείσουμε το δελτίο μας. Έχει να κάνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Θα βρεθεί μάλλον την Τρίτη στην περιοχή μας για να εγκαινιάσει το φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο θα δημιουργηθεί σε περιοχή κοντά στους οικισμούς Σιδερά Λιβερά. Σήμερα οι αγρότες των περιοχών αυτών, οι οποίοι εδώ και καιρό έχουν εκφράσει την διαμαρτυρία και τη διαφωνία τους για το συγκεκριμένο έργο, συγκεντρώθηκαν και συγκεντρώσαν τα κοπάδια τους για να καταδείξουν με εικόνα την αγωνία τους για το ότι θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα από την δημιουργία αυτού του φωτοβολταϊκού πάρκου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κίνηση αυτή γίνεται χωρίς να ερωτηθεί και χωρίς να συνεννοήσει η τοπική κοινωνία. Με το βίντεο λοιπόν αυτό θα κλείσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Ωραία, βρισκόμαστε σε σημείο που θα μπουν φωτοβολταϊκά βάσει του σχεδίου τουλάχιστον, να δεν αλλάξει κάτι έτσι. Για ποιο λόγο διαφωνείτε? Διαφωνούμε διότι εδώ, Βαγγέλη, είναι βοσκότο όπως κυρίως βοσκότο του καλύτερου της Ελλάδος. Από απέναντι λοιπόν, από απέναντι να πήρε η κάμερα. Ωραία, βρισκόμαστε σε σημείο που θα μπουν φωτοβολταϊκά βάσει του σχεδίου τουλάχιστον, να δεν αλλάξει κάτι έτσι. Για ποιο λόγο διαφωνείτε? Διαφωνούμε διότι εδώ, Βαγγέλη, είναι βοσκότο όπως κυρίως βοσκότο του καλύτερου της Ελλάδος. Από απέναντι λοιπόν, από απέναντι να πήρε η κάμερα, που είναι τα σύνορα της Ασβεστόπετρας, απέναντι ακριβώς στο βορρά, μέχρι το σύνορο του Σιδερά, μέχρι τον δρόμο από εδώ και από εκεί, γίνεται φωτοβολταϊκό σε μια εταιρεία που λέγεται Γιούβι. Ήταν ο πρόεδρος εδώ του Λιβερών, δεν ρώτησε κανένας τίποτα για αυτόν, ούτε του πήραν συγκατάθεση κάποιοι αρμόδιοι φορείς, ποιοι είναι δεν ξέρω, και ξαφνικά ήρθε μια μέρα εδώ μια μπουλντόζα και χαράξαν τους δρόμους. Και σου λέμε, γιατί κάνετε εδώ, λέει φωτοβολταϊκό. Λέει, ποια εταιρεία, λέει μια Γιούβι, λέει γερμανική. Λέω, καλά, χωρίς να ενημερώσει τον πρόεδρο, χωρίς τους κατοίκους, χωρίς τους κτηνοτρόφους. Λέει, δεν ξέρω, λέει, εμείς υπάλληλοι είμαστε, λέει, θα να κάνουμε τη δουλειά μας. Πόσα στρέμματα? 4.500 στρέμματα. Φωτοβολταϊκό, με συγχωρεί λίγο. Ναι. Έλα, Γιάννη, Γιάννη. Λοιπόν, 4.500 στρέμματα. Είναι ο κύριος Βοσκότοπος εδώ, τα Βοσκοτόπια τώρα είναι νέα Ευαγγελία, δεν ξέρω αν ξέρεις. Δεν έχει σύνορο σιδερών Λιβερών πλέον. Είναι ενιός Βοσκότοπος. Εδώ βόσκουν λοιπόν τα γελάδια τα δικά μου, βόσκουν τα γελάδια τα δικά τους σε μένα, βόσκουν τα χίδια από εδώ. Απέναντι ακριβώς έχει μαντρί, το οποίο θα το χαλάσουνε, είναι του Γιάννη του Λελέκη. Για πόσους κτηνοτρόφους μιλάμε και γιατί ζωικό κεφάλαιο? Το ζωικό κεφάλαιο, Βαγγέλη, είναι 10.000 γιδοπρόβατα στην περιοχή που βοσκάνε εδώ και είναι και 400 γελάδες εδώ σε αυτή την περιοχή που συζητάμε, έτσι. Αν αυτό το πράγμα μπει σε εφαρμογή, λοιπόν, θα τα πουλήσει ο κόσμος και θα πάει στη Γερμανία εργάτες και θα ξαναγίνουν ξανά πρόσφυγες, κατάλαβες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, να είσαι νοικοκύρης και να έρθει να σε βγάλει και είπαν ότι θα έρθει και ο Μητσοτάκης τώρα εδώ να το εγκαινιάσει. Λοιπόν, Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, θα σας υποδεχθούμε με τα γελάδια και με τα πρόβατα και με τα γίδια τα οποία θα πάρεις στην Αθήνα. Να έρθεις λοιπόν εδώ να δεις τα προβλήματα, να τα ακούσεις. Σε ψηφίσαμε, λοιπόν, και αισθάνομαι προδομένος, ξέρεις γιατί? Γιατί αυτό που ψήφισα με πρόδωσε. Είναι για μένα τεράστιο κεφάλαιο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν ξέρω πώς θα βρείτε τον τρόπο, δεν έχουμε εμείς καμία αντίρρηση για τα φωτοβολταϊκά και για τα πάρκα και για τις αναμεγεννήτριες να γίνουν σε περιοχές που δεν εμποδίζουν την κτηνοτροφία. Όχι, έρχεστε πέρα το Βοσκότοπο και εμείς εδώ πέρα 15 οικογενειάρχες, τι θα κάνουμε δηλαδή, πού θα πάμε? Και υπόψη να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, όπως είπε και ο πρόεδρος, εμείς δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης και ιδιαίτερα της πράσινης ανάπτυξης. Θα θέλαμε όμως τουλάχιστον να έρθουν σε συνεννόηση μαζί μας, προκειμένου να υποδείξουμε κάποια σημεία τα οποία είναι μη προσβάσιμα σε εμάς, στην κτηνοτροφία δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω εγκρυπτό και χωρίς την δική μας την γνώμη
τέλος πάντων, να προφέρουμε πού και σε ποια σημεία δεν ενοχλείται η κτηνοτροφία, λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις. Αυτό είναι το παραπονό μας και το πρόβλημά μας και γι' αυτόν τον λόγο μας βλέπετε σήμερα εδώ πέρα. Γι' αυτό αντιστεκόμαστε. Θα ήταν εγκληματικό, με λίγα λόγια, αν αυτός εδώ ο χώρος τον οποίο βλέπουμε που είναι άκρος περιβαλλοντολογικός χώρος, βλέπετε όλα τα λουλούδια, όλη την φύση εδώ, να έρθει και να κατακλειστεί με καθρέφτες και να είναι πλέον απαγορευτικό στις κτηνοτροφικές μονάδες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βοσκοτόπια αυτά. Είναι λυπηρό πραγματικά. Εμείς εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί να γίνονται τέτοια πράγματα εν έτη 2020 στην Ελλάδα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτά, επειδή θα έχουν και μακρό χρονικό διάστημα, θα διαρκέσουν. Λοιπόν, άρα θα είναι καταστρεπτική η απόφαση αυτή και για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η λύπη μας. Που είναι πολύ μεγάλη έκταση για μια περιοχή που δραστηριοποιείται πολύ με την κτηνοτροφία. Υπάρχει πολύ κτηνοτροφία εδώ και η κτηνοτροφία εδώ είναι ελευθέρας βοσκής που μας είναι απαραίτητος. Ο βοσκότοπος εδώ που έρχονται και το δεσμεύουν με τα φωτοβολταϊκά. Βέβαια η κίνηση αυτή ήταν... Πήγαμε από τη μια μετάβαση στην άλλη πολύ βίαιη. Δηλαδή, ερχόμαστε τώρα και λέμε τους ανθρώπους αυτούς που δραστηριοποιούνται εδώ πάνω, τους λέμε: κοιτάξτε να δείτε, από αύριο σταματάτε η δραστηριότητά σας. Δεν γίνεται, παιδιά. Ή θέλετε. Δεν είμαστε αντίθετοι με τα φωτοβολταϊκά. Δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι. Αλλά μπορούν να έρχονται σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και να γίνει ένας ισοκαταμερισμός στις κοινότητες για να μπορούν να επιβιώσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να ζήσουν από τη φύση, δραστηριοποιούνται στη φύση. Εσείς είχατε ενημέρωση από πριν, γιατί μας είπαν οι αγρότες της περιοχής εδώ ότι ξαφνικά είδαν να κάνουν εργασίες κάποιοι άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν. Η περιοχή αυτή ανήκει στο δημόσιο. Δεν είναι καθαρά κοινοτική περιοχή. Οπότε εμείς από πληροφοριακά μάθαμε από πληροφορίες ότι εδώ θα δημιουργηθεί ένα φωτοβολταϊκό αυτής της έκτασης. Γιατί είναι πολύ μεγάλο. Είμαστε θετικοί. Συγκαταθέσαμε σε κάποια σημεία όταν ήρθαν σε μέρη που δεν εμποδίζουν την κτηνοτροφία. Γιατί η κτηνοτροφία είναι. Δεν μπορεί ο άλλος να βοσκήσει στα 10 χιλιόμετρα ή στα 15 να μετακινηθεί. Να έρθουν μαζί μας, να συνεννοηθούν, να τους υποδείξουμε μέρη και να μπορούμε να συνυπάρχουμε και οι δύο.